Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, χαίρετε, ευχαριστώ. Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Πάω 24, ακούτε έτσι. Πάω 24. Ήρθαμε να κάνουμε 3 ώρες εκπομπή. Είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα σήμερα, πραγματικά. Έχουμε, έτσι, πηγαίνουν όλα πολύ ωραία από το πρωί. Εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι και τις 3, Ελένη Μπούντου, ε. Βεβαίως, μέχρι και τις 3, γιατί έχουμε και πάρα πολλά να πούμε από το χθεσινό φιλικό. Καταρχάς, γιατί βαρούσαν τόσο οι Ρουμάνοι, γιατί είχαν τόσα νεύρα, έτσι, κάνουν, έτσι, έτσι είναι στη Ρουμανία. Καλά κάνουν, εντάξει, έτσι, υπάρχει ένα ταπεραμέντο εκρηκτικό. Δεν πειράζει, ρε. Τι έτσι πειράζει, είναι, φιλικά. Ρε. Φτάνουμε στη... Αγωνιές, κεφαλοκλείδωμα σε φιλικό. Ρε παιδί μου, να μπαίνει σε συνθήκες αγώνα από νωρίς. Με αγωνιές και κεφαλοκλείδωμα. Γιατί δεν γίνονται αυτά τους αγώνες κανονικούς. Εσύ γίνονται, αλλά αυτά είναι και κάρτες. Θα μου πεις τώρα, αν είχαμε το VAR κιόλας, ε. Αγωνιές, έτσι, αυτά τα ύπουλα, τα χτυπήματα να με το VAR. Λίγο, κάτι. Ναι, ναι. Το VAR. Αργεί. Θα το έχουμε, αλλά αργεί. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία με το VAR. Και ξέρεις, νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα που θα μας κάνει να περάσουμε καλά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ξέρεις ότι αυτό το δωματιάκι που ήταν το VAR ήταν μόνο στη Μόσχα. Δηλαδή το παιχνίδι μπορεί να ήταν στο Καζάν, έτσι, μπορεί, ναι, να ήταν στο, okay, Ροστόφ, μπορεί να ήταν στην Αγία Πετρούπολη. Το δωματιάκι αυτό το οποίο βλέπαμε τους διαιτητές, ναι, μέσα, ναι, στο... μπροστά από τις οθόνες, ήταν στη Μόσχα. Ναι. Δηλαδή μιλούσανε μέσω ενδοεπικοινωνίας. Να πω λίγο κάτι. Οπότε να αυτό το δωματιάκι το οποίο θα είναι μέσα το VAR θα είναι στην, ωραία, Αθήνα. Σκέψου τώρα εσύ. Να ρωτήσω λίγο, ναι, κάτι, ναι, εγώ. Ναι. Για πες. Ωραία. Το VAR είναι ένα ακόμα πράγμα το οποίο έχετε κλέψει από τον μπάσκετ, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Ωραία. Ναι. Το οποίο ο μπάσκετ σας δείχνει την κατεύθυνση. Ναι. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Στον μπάσκετ λοιπόν όταν έχει instant replay, ναι, ναι, το οποίο ισχύει, Χρήστο και όσοι, αν θυμάμαι καλά, στα τελευταία 2 λεπτά τη τέταρτη περίοδου σίγουρα. Και κάθε περίοδο, αυτό είναι που δεν θυμάμαι, δεν είμαι 100% σίγουρος. Με τους κανονισμούς δεν τα πάω καλά. Τέλος πάντων, στο instant replay λοιπόν έχει μία οθόνη που είναι στη γραμματεία. Εντάξει, και όταν υπάρχει φάση. Με κορυφαίο. Συγγνώμη, τώρα μου δίνεις assist τρομερή. Με κορυφαία στιγμή, ναι, που δεν έδινε σήμα έξω το βανάκι της ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κάτσει δίπλα στους συναδέλφους. Ναι, και, έχει και ζητάει επίμονο ο Χατζη Γεωργίου, ήταν. Ναι, ωραία. Ναι, κάποιος να μας δείξει λίγο το replay. Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή κάποιες καλύψεις αγώνων στο μπάσκετ δεν έχουν, ρε παιδί μου, την ποιότητα μιας μεγάλης κάλυψης. Ωραία, μπορεί να έχουν τρεις κάμερες στο γήπεδο. Ναι, να σου πω σε κάτι. Σε κάποια γήπεδα. Όχι, θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Ο διαιτητής λοιπόν πηγαίνει στην οθόνη και βλέπει. Ωραία. Mm-hmm. Και κρίνει. Βλέπει τη φάση και λέει: α, μπορεί να έκανα λάθος. Ή τέλος πάντων δεν την είδα τι είναι. Η μπάλα είναι για τον τάδε, λέω εγώ παράδειγμα. Ναι. Στο ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει να έχουμε και ένα δωμάτιο στο οποίο έχει μέσα κόσμο που βλέπει. Και να είναι και αρκετή κιόλας. Ναι. Και δεν μπορούμε πάλι στο αντίστοιχο να υπάρχει μία οθόνη και όταν υπάρχει, ρε παιδί στο μου, γήπεδο μέσα. Ναι. Και όταν υπάρχει ανάλογη κατάσταση. Δεν ξέρω, πρέπει να του δώσουμε λίγο. Πέναλτι. Πολύ ωραία. Πάω, το βλέπω. Ναι, ήταν πέναλτι. Όχι, όχι, πρέπει να του δώσουμε ένα πρεστής. Δεν είναι κάπως να του βλέπει ένα δωματιάκι ντυμένους με τη φόρμα του διαιτητή, τα ρούχα του επαγγέλματος. Ρε παιδί μου, όλο αυτό είναι λεφτά, μεροκάματα. Ο εξοπλισμός αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί σε ένα γήπεδο. Έτσι όπως το βλέπεις το δωματιάκι στο Μουντιάλ, μπορεί να υποστηριχθεί. Όχι. Βλέπεις πόσες οθόνες, ναι, είναι. Γιατί να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ενώ χρειαζόμαστε και μια να οθόνη. Να έχουμε, έτσι, τη μετάδοση του αγώνα που δείχνει το replay σε κάποια φάση και φέρεται αν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Δηλαδή εμείς τόσο καιρό που κράζουμε τους διαιτητές όταν κάνουν τη βλακεία. Από πού το βλέπουμε, το VAR, έχουμε κάνει εξοπλισμό τρελό. Βλέπουμε το replay και καταλαβαίνουμε να γίνει πέναλτι. Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω από αυτό το VAR. Γιατί έχει τόσο. Δηλαδή πρέπει να έχει τόσο εξοπλισμό, τόσο κόσμο. Πάντως να σου πω κάτι. Ωραία. Εσύ πας στο πρακτικό κομμάτι της υπόθεσης, ναι, έτσι, και επίσης, γιατί μας δυσκολεύει αυτό τόσο. Αυτό που έχω καταλάβει, γιατί στο Μουντιάλ το πήραμε χαμπάρι, ναι, έγινε πιο ευρέως γνωστό. Σε φάση που είναι ψιλοαμφισβητούμενη, ναι, από την ενδοεπικοινωνία που έχει ο διαιτητής, ακούει τους τύπους από το VAR ή πηγαίνει ο ίδιος και μιλάει μαζί τους. Δηλαδή, το βλέπουν οι άλλοι στο VAR, βλέπουν στο VAR τις περισσότερες φάσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάπου τρέχει. Κάπου τρέχει και αυτός να δει κάτι. Αλλά είναι και σε συνεννόηση με το δωματιάκι του VAR. Ωραία, οπότε όταν υπάρχει μια φάση τύπου πέναλτι που δεν δόθηκε, ναι, αν δεν το έχει πάρει χαμπάρι, τέλος πάντων, αν διαμαρτύρονται, πρέπει να το πούνε στο αυτοί ότι ξέρεις, δες το. Εγώ ξέρεις τι δεν κατάλαβα. Αν υπάρχει κάποιος φίλος ακροατής FM και ενώ 54526 να μας στείλει το μήνυμα να μας διευκρινίσει. Όταν ο ίδιος έχει αμφιβολία για κάποια φάση, πάει στο VAR ή όταν το ζητούν οι ομάδες, ο τάδε παίκτης ή ο τάδε πάγκος που διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή, με έχετε μπερδέψει. Η χρήση του VAR από τον διαιτητή γίνεται όταν ο ίδιος δεν. Δηλαδή, όταν λέει σηκώνεται και μετά πηγαίνει στο VAR, σημαίνει ότι δεν ήταν δική του απόφαση να πάει στο VAR. Άρα το ζήτησε κάποια ομάδα. Τέλος πάντων, πότε ένας διαιτητής. Να, έναν Περικλή Βασιλάκη, έναν Βαρούχα, έναν Περέιρα, τέλος πάντων, να μας φέρουν να μας εξηγήσουν πότε προσφεύγει
ο διαιτητής στο VAR. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μπει ακόμη στη ζωή μας. Περιμένουμε να μπει στη ζωή μας για να μας λύσει όλες αυτές τις απορίες που έχετε κι εσείς, έχουμε κι εμείς. Γιατί το VAR μπήκε και αρχίζουμε να το μαθαίνουμε και να ζούμε με αυτό τώρα στο Μουντιάλ. Και η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι αν και ήμουν κατά της τεχνολογίας εγώ στο ποδόσφαιρο, μόνο καλό έκανε. Τουλάχιστον από αυτό που βλέπεις στο Μουντιάλ. Κοίτα, είναι λίγο μια ζυγαριά. Είναι μυστήριο. Δηλαδή... Στο ποδόσφαιρο έχει συνηθίσει και έχει μάθει τόσα χρόνια να ζει με το. Με την αμφιβολία, με την καχυποψία. Ναι, και με τη φάση η οποία μπορεί κάποιον να έχει αδικήσει. Ωραία. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Το έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι να συνηθίσουμε αυτή την κατάσταση, θα μας πάρει λίγο χρόνο, εγώ λέω. Γιατί κάποια, ας πούμε, το όλο σκηνικό να πάω να το δω. Περνάει 1-2 λεπτά. Μα ναι, ήταν τελικά γι' αυτό πέναντι, και όλα αλλά... διαρκούν περισσότερο τα παιχνίδια του Μουντιάλ, αν το έχεις προσέξει. Ναι. Τουλάχιστον 5-6 λεπτά καθυστερήσεων. Είναι 95 λεπτά, 96 λεπτά, όλα. Ναι. Εμένα το θέμα μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο φετινό Μουντιάλ δεν θυμάμαι κάποιο παιχνίδι να κρίθηκε από μια λάθος διαιτητική απόφαση. Δηλαδή έχει εξαλειφθεί τελείως το κομμάτι της διαιτησίας στη συζήτησή μας για ένα παιχνίδι. Ναι. Θυμάσαι... Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή συζητάμε μόνο για τις ομάδες που μας άρεσαν, που δεν μας άρεσαν, ποιες έκαναν την έκπληξη. Δεν συζητάμε για διαιτησίες. Ναι. Όσες φωνές διαμαρτυρίας και να υπάρχουν μέσα στο γήπεδο, με το που γίνεται χρήση του VAR, λες OK. Το είδα ο άνθρωπος στο VAR, το είδαμε κι εμείς, τελείωσε. Να μην έχει να μιλάμε για διαιτησίες. Δηλαδή η μεταβατική περίοδος είναι δύσκολη. Θα κλείσουν σπίτια. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή νομίζω ότι μόνοι μας τα ζητάμε να μην υπάρχει VAR γιατί κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη. Θα έρχεται... Ναι, αλλά θα κάνει. Όχι, πέρα πλάκα. Τώρα θα κάνει βήματα προ. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Τώρα εμείς χαβαλέ κάνουμε. Εννοείται ότι το VAR από τη στιγμή που θα χρησιμοποιείται και στο δικό μας το πρωτάθλημα. Βέβαια, εμείς θα βρούμε έναν τρόπο για να το ρημάξουμε και αυτό. Αλλά λέμε τώρα. Ωραία, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται. Προφανώς και οποιοδήποτε κάνει λάθος θα έχει την ευκαιρία να το διορθώσει, λέω εγώ. Είτε κάνει λάθος για κάποιους λόγους περίεργους. Είτε κάνει λάθος γιατί έκανε λάθος, παιδί μου, δεν το είδε. Λοιπόν, δηλαδή, όντως, το VAR θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Τώρα που λες για VAR, είχε πρόσφατα φιλοξενηθεί ο Περέιρα, mm-hmm. έτσι ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής, ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της διαιτησίας, να πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Στην ΕΡΤ, σε ένα παιχνίδι Μουντιάλ, και είχε μιλήσει για το VAR και πότε... θα είναι έτοιμο το ελληνικό ποδόσφαιρο να υποδεχθεί το VAR. Και μιας και μιλάμε γι' αυτό, καλό θα είναι να δούμε λίγο τι είχε πει τότε ο Βίτορ Μέλο Περέιρα. Πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Από πλευράς διαιτησίας είμαστε έτοιμοι σε θεωρία και πράξη και περιμένουμε το πράσινο φως. Είμαστε. Okay. Ότι το μόνο δηλαδή που απομένει για την εφαρμογή του VAR στα ελληνικά γήπεδα, βάλε σε ένα χρονικό διάστημα εύλογο έτσι, είναι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Μάλιστα. Και να σου πω και κάτι, μετά δεν μιλάμε καν για ξένους διαιτητές και Έλληνες διαιτητές. Αν υπάρξει, αν έρθει το VAR, γιατί γελάς? Γελάω γιατί είμαι σίγουρος ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα θα βρούμε τρόπο και με το VAR να έχουμε ζητήματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος. Όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι είναι πολλοί αυτοί που δεν το θέλουν. Λοιπόν, και εδώ η φίλη μας η Ελένη μας λέει για το VAR. Όταν ο ίδιος έχει αμφιβολία, ζητάει VAR και μόνο για φάσεις που αφορούν πέναλτι και για το ποιος παίκτης πρέπει να πάρει κάρτα. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο ο διαιτητής από το VAR room, έτσι, να επιστήσει την προσοχή στο διαιτητή ότι μία φάση έχει ξεφύγει της προσοχής του και πρέπει να δει κάτι. Άραστε. Αν για παράδειγμα υπάρχει τράβηγμα που δεν είδε ή αν έχει δοθεί κάρτα σε λάθος παίκτη. Μόνο για αυτές τις δύο περιπτώσεις που πάλι όμως ο διαιτητής θα πάει στην οθόνη του γηπέδου, έτσι όχι. Ναι, ναι. Και είναι στη δική του ευχέρεια να συμφωνήσει ή όχι με την σύσταση που του γίνεται. Δηλαδή και πάλι... Κατά θα τους βρίσουμε. Γιατί αν ο διαιτητής πάει στην οθόνη και το πάρει πάνω του γιατί θεωρεί ότι δεν ήταν κάρτα ή ότι δεν ήταν τράγμα ή οτιδήποτε, θα τους βρίσουμε πάλι τους διαιτητές. Η τελική απόφαση είναι στο διαιτητή που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, ούτε λίγο το πολύ, ο διαιτητής παραμένει ο άρχοντας του παιχνιδιού, άρχοντας της αναμέτρησης, αλλά έχει ως βοήθημα, έτσι ως έξτρα βοήθημα, τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο VAR room, οι οποίοι μπορούν, βλέποντας το παιχνίδι από τις οθόνες και τα replay, να του επιστήσουν την προσοχή για, για διάφορες φάσεις, διάφορα σκηνικά, τα οποία του ξεφεύγουν. Ναι. Τι να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι όταν θα είμαστε σε θέση να το έχουμε, πάλι θα βρούμε τρόπο για να γίνει φασαρία γύρω από αυτό. Λοιπόν,
Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Θα είμαστε για πολλή ώρα εδώ. Θα πάμε φυσικά στην Ολλανδία. Δεν έχουμε συνέντευξη σήμερα, ε. Να μας ενημερώσουν οι Ολλανδοί, νομίζω όχι. Κοίταξε. Μια συνέντευξούλα, ρε, εσύ. Ήταν ωραία χθες το Πλέκεβιτς. Βάλε μια συνέντευξούλα. Ήταν ωραία, τα είπε ωραία. Θα δούμε. Θα μας ενημερώσουν από Ολλανδία. Άμα είχε, θα είχαμε κάποια ενημέρωση. Κοίταξε, δεν είχε ούτε προπόνηση σήμερα. Είχε αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν. Δεν είναι κατάσταση αυτή, ρε παιδιά, δηλαδή. Δηλαδή, προετοιμασία είναι αυτή, δεν είχε προπόνηση. Παίξαμε φιλικό χθες, δεν έχει προπόνηση σήμερα. Έχεις αντιληφθεί τι γίνεται έτσι με κάποια ρεπό που τους δίνει ο Λουτσέσκου? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή. Ναι, αυτό. Δηλαδή, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Μεστανόγεβιτς κράζατε. Μεστανόγεβιτς μετρούσατε πόσα ρεπό δίνει και πόσα δεν δίνει. Η αλήθεια είναι ότι χόρτασαν. Δεν θα βγάλουμε τον Τζομπατζόγλου, αυτός την είχε. Χόρτασαν ρεπό. Ο Τζομπατζόγλου. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Έτσι, για να δούμε ποιος από τους Ολλανδούς μας θα μας δώσει ρεπορτάζ από το φιλικό και όχι μόνο. Δεν ακούγομαι καλά, Χρήστο, να πάω πιο εδώ. Να ακούγομαι. Βεβαίως. Λοιπόν, να μας δώσουν πλούσιο υλικό από το φιλικό. Σε κάποια φάση είπε ο Λουτσέσκου κάτι για Ενρίκε, πάνω σε αυτά που λέγαμε χθες με τον Σταύρο Κόλκα, έτσι. Δύσκολα τον βλέπω τον Βραζιλιάνο. Χάνει και αυτό στο 92. Αυτό χάνει και αυτό, δηλαδή. Βλέπεις ότι δεν έχει την ψυχολογία, χάνει και το εύκολο γκολ. Είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση για τον Ενρίκε και βάζει και εκείνος ακόμη δυσκολότερα στον εαυτό του. Λοιπόν, τι έχω σήμερα, Γαλλία, Βελγίο? Θέλω να μιλήσουμε για να δώσουμε και προτάσεις εδώ στον κόσμο. Έτσι, μέχρι λοιπόν, τις 3 μήνετε συντονισμένοι και στον... ταμείο θα σας πάω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε και προς Ολλανδία μεριά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου από την Ολλανδία. Πολύ καλά τα iPhone. Ολοκληρώνεται και η πρωινή προπόνηση. Προπόνηση για λίγους. Άσε τώρα πρωινή προπόνηση που έχετε εκεί πέρα 500 λεπτό τώρα. Πρωινή προπόνηση είναι αυτή. Για λίγους, γιατί όσοι αγωνίστηκαν χθες για 70 λεπτά στο φιλικό απέναντι στην Στεάουα ακολούθησαν έτσι ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα. Πήραν τα ποδήλατά τους και έκαναν έτσι τις βόλτες τους και το ξεμούδιασμά τους στην περιοχή του Όστερμπεργκ. Βεβαίως με το σκηνικό του καιρού να είναι τελείως διαφορετικό σήμερα, γύρω στους 15 βαθμούς η θερμοκρασία, και στα βίντεο που υπάρχουν και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και μέσα από το ΠΑΟΚ TV θα δείτε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όσοι έτσι επαναλαμβάνω αγωνίστηκαν για 70 λεπτά, να φοράνε τα αντιανεμικά τους μπουφάν, τις κουκούλες τους στο κεφάλι. Καιρός ήταν να έχουν λίγο να βρεθούν στην Ολλανδία σε συνθήκες έτσι προετοιμασίας κρύου και όχι μόνο. Οι υπόλοιποι κανονικά στο γήπεδο. Και όχι μόνο βρέθηκαν στο γήπεδο, Πρίγιοβιτς, Ουάρντα και Λάμπρου είχαν έξτρα πρόγραμμα, καθώς μετά το τέλος της προπόνησης έτσι έκαναν ένα έξτρα με τον Γιώργο Τσονάκα, τον βοηθό του Λουτσέσκου. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, χρειάζονται χρόνο, δίνουν μάχη με τον χρόνο προκειμένου να επανέλθουν και να προλάβουν τους συμπαίκτες τους, και γι' αυτό και χθες στο χθεσινό ρεπό που είχε η ομάδα το πρωί πριν την αναμέτρηση με τη Στεάουα, Πρίγιοβιτς και Ουάρντα βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά και σήμερα το πρωί μετά το τέλος της καθιερωμένης προπόνησης έκαναν το εξτραδάκι τους. Λοιπόν, κοίταξε, με βάση αυτά που είδαμε χθες στο φιλικό μπορούμε να κρατήσουμε προφανώς την εικόνα του Ελκαντουρί, ο οποίος εγώ θα τον έβαζα και μεταγραφή. Εσωτερική μεταγραφή. Ναι. Σε εισαγωγικά. Αυτά τα ωραία. Σε εισαγωγικά θα τον έβαζα και μεταγραφή. Τον Ελκαντουρί. Αλλά κοίταξε, επειδή εμείς δεν είμαστε εκεί. Ωραία. Εμείς απλά μεταφέρουμε αυτά που βλέπουμε σε ένα φιλικό. Οι άνθρωποι μας που είναι εκεί και παρακολουθούν και προπονείς μπορούν να μας τα πούνε καλύτερα. Πάμε λοιπόν στην Ολλανδία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου που είναι εκεί να μας μεταφέρει όσα γίνονται. Δημήτρη, τι γίνεται? Ενώ εμείς είμαστε εδώ. Που δεν είμαστε εδώ. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Κάτι γίνεται με τα ρεπό, δεν ξέρω. Είσαι ο πιο ειδικός να μιλήσει νομίζω για αυτό το θέμα. Δημήτρη, έχει θέσει θέμα ρεπό ο Νίκος. Φυσάει. Θα σου μεταφέρω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται προπόνηση. Ναι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο team φοράει γάντια. Α, τι έγινε τώρα, δεν έχει να μας πεις ότι εμείς εδώ ο ήλιος, ναι, και εσείς τι γίνεται εκεί και τέτοια. Αφού έχετε ρίξει κατάρες, μας έχει πάει το αγιάζει. Κοίτα, καιρός ήταν να κάνετε προετοιμασία με κανονικές συνθήκες. Γάντια, τόσο πολύ. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικός αυτός εδώ. Ναι. Ονόματα δεν λέω, από τη Ρουμανία είναι. Μάλιστα. Αλλά... και η γη τενός συνόλου, ναι. Αυτός που παρισάνε προπονητή είναι. Όπως είπε και ένας συνάδελφος, ενώ ήταν ο άλλος, με το αμάνικο θα ήταν τώρα. Δεν λέω ποιος. Μάλιστα. Πω, δεν μπορώ να φανταστεί τι κρύο έχει.
Η θερμοκρασία πρέπει να γύρω στους 12-13 βαθμούς. Βρέχει αρκετά, φυσάει. Και γενικώς είναι μια δύσκολη μέρα. Η πιο δύσκολη. Από ό,τι φαίνεται, ψάχνω χώρο να πάω να κρυφτώ. Βρήκα μια παράγκα τώρα εδώ πέρα. Είστε τουλάχιστον εξοπλισμένοι εσείς, γιατί από την πρώτη προετοιμασία πρέπει να πήγατε όχι πάνω πολύ, με βερμούδες και κοντομάνικα. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στο πιο κρύο πρωινό του διαστήματος αυτού. Εντάξει. Καλά να είναι εδώ οι ποδοσφαιριστές, να μην έχουν προβλήματα τραυματισμούς. Ο Κρέσπο και ο Μπίσιβαρ είχαν κάτι ψηλά από χθες και είναι στην πισίνα για αποθεραπεία. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι που παίξαν πολύ κάνουν ποδήλατο. Και είναι εδώ οι 12-13 ποδοσφαιριστές που μπήκαν στο δεύτερο μήχρονο μαζί με τον Βάρδα και τον Μπρίγκοβιτς. Οι οποίοι τώρα μαζί με τον Γιώργο Τσανάκα κάνουν ένα ατομικό πρόγραμμα. Μαζί τους και ο Λάμπρου που έπαιξε λίγο παραπάνω στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Έξτρα ατομικό μετά το τέλος δηλαδή του προγράμματος κάνουν... Όχι, όχι, έκαναν την προθέρμανση και ένα μέρος της προπόνησης που κάνουν οι άλλοι και στο τέλος κάνουν λίγο πιο δυνατό πρόγραμμα. Γιατί εντάξει έτσι πρέπει είναι πίσω, πρέπει σιγά σιγά να ανέβουν σε φυσική κατάσταση και να φτάσουν τους άλλους. Ο Λάμπρου γιατί όμως μαζί με Ουάρντα Πρέγιοβιτς? Γιατί έπαιξε παραπάνω χθες και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί. Κάτσε να δω αν έφυγε κιόλας. Γιατί έχουν αλλάξει γήπεδο αυτή. Νομίζω πράγματι ότι έφυγε ο Λάμπρου. Πρέπει να είναι μόνο οι δυο τους. Έχει βάλει στον ταξίδι 2-3 γκολάρες ο Βάρντα σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο κάνει κοντά στο Σιαμπάνι. Εντάξει, είναι ο γνωστός ο Βάρντα που έχει τρομακτική ποιότητα και νομίζω ότι από σήμερα πραγματικά μπαίνει σε ένα στάδιο δοκιμασίας πάρα πολύ σημαντικής και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Χθες ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή είπε πρώτα απ' όλα ότι δεν το ξέρω. Δεν έχω συνεργαστεί μαζί του, γιατί για τον προπονητή η καθημερινότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς αντιδρά, στο πώς προπονείται, στο πώς παίρνει τα μηνύματα. Και πράγματι παραδέχθηκε ότι ναι, είμαστε σε μια φάση που πρέπει να αποφασίσω εγώ, ο Άρντα ή η Ρίκε, για τους γνωστούς λόγους που έχω αναλύσει πολλές φορές και κυρίως για το ότι είναι ξένοι ποδοσφαιριστές. Και ο Άρντα μπαίνει στη φάση αυτή από σήμερα. Είναι γνωστό από το προηγούμενο διάστημα ότι κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ έλεγαν ότι ο Ρίκε είναι και ο Άρντα θα παραχωρηθεί, αυτός είναι ο σκοπός. Τώρα νομίζω ότι μετά από ένα διάστημα προπονήσεων και φιλικών ο Ενρίκε δεν έχει κερδίσει τον προπονητή του. Το διαπιστώνουμε κάθε μέρα αυτό, ακόμα και στο χθεσινό φιλικό, όπου τον έβαλε απλά στην επίθεση και όχι στη θέση του. Και τώρα αυτό το δίλημα είναι στο 50-50 και εξαρτάται καθαρά από τον Αιγύπτιο. Ρωτάει Δημήτρη εδώ ένας φίλος, τι πάει μονίμως λάθος με τον Ενρίκε? Δεν μπορεί να μέχρι στιγμής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προπονητή σε αυτά που του ζητάει. Και επειδή αυτό είναι ένα κομμάτι που το λέμε κάθε φορά και ίσως πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει, τι είναι, μήπως είναι υπερβολικό κτλ. Είναι οι απαιτήσεις της θέσης, της κάθε θέσης. Οι κινήσεις που πρέπει να κάνει στην κάθε θέση. Όταν δεν πειθαρχεί και όταν κάνει του κεφαλιού του, χρησιμοποιώντας μόνο το ταλέντο που έχει, γιατί ταλέντο έχει σαφώς, εκεί πλέον υπάρχει πρόβλημα. Και δεν είναι αυτά που λέμε εμείς, το φαίνεται. Όταν έμεινε έξω από φιλικά τα πρώτα, από το πρώτο-πρώτο, όταν μπαίνει χθες να παίξει σε άλλη θέση, όταν καλείται ο Άρντα ενώ στην αρχή το πλάνο ήταν να παραχωρηθεί. Όλα αυτά είναι ενδείξεις του τι συμβαίνει και ότι ο Ερίκε δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και ήρθε τώρα να δοκιμαστεί, ήρθε τώρα η ώρα να δοκιμαστεί του ο Άρντα. Είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση για εκείνον. Νομίζω ότι την κάνει ακόμη δυσκολότερη με την ψυχολογία του. Δηλαδή χθες η φάση στο τέλος του παιχνιδιού, το γρήγορο τελείωμα αυτή, η έλλειψη καθαρού μυαλού φαίνεται στον Ενρίκε. Εντάξει, ήταν μια φάση, την έχασε, δεν είναι κάτι, γίνεται. Το να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε όσα του ζητάνε να κάνει ως ακραίος είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τώρα, δεν ξέρω. Θα φανταστείτε
τι ρίχνει αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Απίστευτο. Βέβαια, απίστευτο για την Ολλανδία, τίποτα δεν είναι απίστευτο. Και όπως αλλάζουν οι κερκές συνήκες, απλώς είναι κάτι το οποίο δεν το ζήσαμε άλλη φορά φέτος. Δεν ξέρω, Δημήτρη, για τον Ενρίκε, επειδή εντάξει, τον έχουμε ζήσει, ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο παίχτης στα άκρα που ταιριάζει αυτά που θέλει ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν τα χαρακτηριστικά του είναι τέτοια. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι του άρεσε. Είχε πολύ καλή συνεργασία ο Λουτσέσκου με τον Τζάλμα Κάμπος. Εντελώς διαφορετικός παίκτης του Ενρίκε, έτσι δεν είναι? Ναι, στη θέση είναι. Άλλα στοιχεία. Θέση, αλλά ο Κάμπος πολύ περισσότερο μυαλό, πολύ περισσότερη πειθαρχία. Ναι. Νομίζω ότι αυτά θέλει περισσότερο. Την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Σαφώς συνεργασίες και αλληλοκαλύψουν με τους μπακ. Πολύ πιο πειθαρχημένος ποδοσφαιριστής. Ναι. Ο Ερίκε παίζει κυρίως με το ταλέντο του. Με την τρέλα που έχει, με τη διάθεση που βγάζει, με το πάθος που βγάζει. Με μια έμπνευση που μπορεί να σου αλλάξει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Να τα λέμε και τα. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, θέλει κάτι παραπάνω. Ναι, και νομίζω ότι ίσως να ταιριάζει μέσα εισαγωγικά πιο πολύ ένας παίχτης τύπου Κάμπος, γιατί το έχουμε δει ότι και στα δεξιά με το Μάτος και στα αριστερά με το Βιερίνια, ο ΠΑΟΚ παίρνει πολλά πράγματα επιθετικά από τους δύο μπακ του. Έτσι, εδώ λέει, ας πούμε, 3-21 ότι ο Μάτος μόνο με τον Τζάλμα συνεργάζεται καλά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ο Ενρίκε είναι ένας, νομίζω, πολύ διαφορετικός παίχτης από το Τζάλμα που λέμε τώρα, που χρησιμοποιούμε για παράδειγμα. Ή ακόμα, ξέρω εγώ, ποιον άλλο μπορεί να βάλει αριστερά από την άλλη πλευρά. Τον Ελκαντουρί μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ή τον. Ο Μπίσες Βαροκέι. Εντάξει, είναι άλλη περίπτωση. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά, τα φυσικά, η ταχύτητα, το ταλέντο, η τρίπλα. Είναι και το μυαλό, είναι η νοοτροπία. Όλα παίζουν ρόλο και στο επίπεδο που έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ όλα είναι απαραίτητα. Ναι. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Και εδώ τώρα είναι το ερωτηματικό με τον Ουάρντα. Που ξέρουμε ότι έχει κάποια παρόμοια θέματα με τον Ενρίκε, αλλά θα δούμε. Θα δούμε, μην τυχόν πλέον έχει αλλάξει το μυαλό, το έχει δει διαφορετικά. Πραγματικά πιστεύω ότι αν ο Ουάρντα θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ, θα το καταφέρει. Αρκεί να θέλει. Να μην είναι το μυαλό του στο να πάει, ξέρω εγώ, στη Βαλένθια, στη Μίλαν, δεν ξέρω που θέλει να πάει. Αν θέλει να παίξει όταν στον ΠΑΟΚ και το παλέψει, θα τα καταφέρει και μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Να μπει σε ένα καλούπι. Και ο Πρίγκοβιτς μαζί με τους υπόλοιπους σε ένα, ας πούμε, σε μια άσκηση στο μισό γήπεδο. Με τον Λουτσέσκο πραγματικά να φοράει τα γάντια συνέχεια. Σε έχει σοκάρει τώρα αυτό. Αποκαλύφθηκε. Ωραία. Δημήτρη, τώρα έλεγα πριν συνδεθούμε ότι βλέποντας και το χθεσινό φιλικό με τη ΣΤΕΑΟ ότι ο Ελκαντουρί σαν καινούριος φαίνεται, σαν μια προσθήκη, να το πω έτσι. Γιατί πέρσι η αλήθεια είναι ότι είδαμε λίγα πράγματα. Είχε τροματισμό από ένα σημείο και μετά. Έχει ξεκινήσει καλά. Τουλάχιστον έτσι δείχνει στα παιχνίδια. Σίγουρα είναι από τα κεντρικά πρόσωπα των πρώτων ημερών, από αυτούς που κάνουν την έκπληξη, γιατί κεντρικά πρόσωπα και πρωταγωνιστές είναι όλοι. Είναι ο Βιερίνια, πάντα είναι ο Βαρέλα, πάντα είναι, αλλά αυτούς τους περιμένεις, δηλαδή δεν σε ξαφνιάζουν. Ο Ελκαντουρί ξαφνιάζει τους πολλούς, γιατί τον έχουν παρεξηγήσει, γιατί έχουν στο μυαλό τους αυτό το περσινό, το πολύ λάθος συμπέρασμα, το ότι ο Ελκαντουρί ήταν το εμπόδιο για να παίξει ο ΠΑΟΚ καλό ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Αστείο, δηλαδή δεν στέκει αυτό. Όλη η ομάδα έχει προβλήματα στο ξεκίνημα και όλη η ομάδα προσπαθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του προπονητή. Από κάποια στιγμή και μετά το βρήκαν και η ομάδα ανέβασε επίπεδο όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο Ελκαντουρί έχει την ατυχία σε εκείνη τη φάση να μείνει πίσω και να χάσει το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Απλά με τον Ελκαντουρί το θέμα είναι ότι δεν τον έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες και στα θελικά και στις προπονήσεις σε άλλη θέση. Είναι μόνο εκεί πίσω από τον φόρο. Δηλαδή ακόμα και χθες με τον Μπέλκα, ο Μπέλκα ήταν μπροστά και ο Ελκαντουρί πίσω του ως επιτελικός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Μπέλκας στα παιχνίδια, ακόμα και με τη Βασιλεία, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει τη θέση του. Ο Μπέλκας θα είναι στο 10. Άρα ο Ελκαντουρί θα μπορούσε να πάει στα άκρα. Δεν τον έχουμε δει. Θα μείνει στον πάγκο. Μπορεί και να μείνει στον πάγκο ως μία λύση. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ καλός, είναι πραγματικά
πολύ θετικό το ξεκίνημά του. Και επειδή υπάρχει το θέμα στα άκρα και οι δοκιμές όλες που γίνονται, απλώς αυτό περιμένουμε, μη τυχόν κάποια στιγμή τον δοκιμάσει και εκεί. Mm-hmm. Θες έβαλε τον Λίμιο, έτσι, στη θέση όπου υπάρχει το ζήτημα την αποχώρηση του Τζάλμα Κάμπος, μπήκε ο Λίμιος. Είναι ο Ζάμπα υποψήφιος, είναι ο Ενρίκε, είναι ο Λάμπρου φυσικά. Από τα αριστερά προφανώς βασικός θεωρεί τον Μπίσεσβαρ. Και να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη θέση στα δεξιά. Εντάξει, okay. Παραμένει ερωτηματικό. Τι άλλο έχουμε να κρατήσουμε από χθες, είτε θετικό είτε αρνητικό. Με βάση τα πρώτα φιλικά, βλέπεις λίγο ότι η ομάδα κάνει κάποια πράγματα παραπάνω, καλύτερα από αυτά που δουλεύεις προπονήσεις? Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και δεν είναι καμία έκπληξη. Είναι η περσινή ομάδα, ο περσινός κορμός, που μπήκε χθες το πρώτο ημίχρονο και νομίζω ότι λειτουργήσε άψογα. Αν εξαιρέσεις ένα-δυο προσωπικά λάθη του Πασχαλάκη και του Κρέσπο στην άμυνα, που πήγαν να δημιουργήσουν φάσεις για τους Ρουμάνους, γιατί στο πρώτο ημίχρονο τελικά ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε καμία φάση. Καμία φάση, ναι. Αν εξαιρέσεις αυτά τα ατομικά λάθη, δεν υπάρχει κάτι άλλο μεμπτό. Και βλέποντας... Ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ναι. Κυριάρχησε, είχε τον απόλυτο έλεγχο. Πέρα από τα γκολ με στιμένες φάσεις έβγαλε και δύο-τρεις ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες με τον Μπέλκα, με τον Μπίσεσβαρ, μέσα από ομαδική δουλειά. Ήταν ένα άψογο ημίχρονο για τα δεδομένα της περίοδου, γιατί έχουμε Ιούλια ακόμα. Αναμενόμενο για αυτή την ομάδα που έχει συνέχεια. Και βλέποντας, Δημήτρη, χθες την ομάδα των βασικών, έτσι, αυτούς που αγωνίστηκαν για 70 λεπτά, νομίζω ότι καταλάβαμε απόλυτα αυτό το οποίο μας λέγατε από το πρώτο διάστημα κιόλας της προετοιμασίας, ότι οι παλιοί, όπως και να το κάνουμε, είναι αρκετά βήματα μπροστά και είναι πολύ δύσκολο και για τους δανεικούς που επέστρεψαν και για τα νέα αποκτήματα να ακολουθήσουν και να βρεθούν με τους παλιούς τόσο εύκολα. Δηλαδή, χθες φάνηκε κατευθείαν η διαφορά με το που έγιναν οι αλλαγές μετά το 70. Καλά, κοίταξε, για το χθεσινό παιχνίδι, τα σημαντικά λάθη και πάλι οι βασικοί τα κάνανε, έτσι. Mm-hmm. Από 45 μέχρι το 70, όταν ο ΠΑΟΚ δέχθηκε φάση και κινδύνευσε, υπήρχαν σημαντικά ατομικά λάθη από στιγμιαίους αμυντικούς και από τον τερματοφύλακα. Για να αλλάξει λίγο η εικόνα του παιχνιδιού. Οι θεωρητικά αναπληρωματικοί δεν εκτέθηκαν, δεν είχαν κακή απόδοση. Είχαν μεγάλη διάθεση, ήταν πολύ φρέσκοι και κατάφεραν να ανταποκριθούν και θα μπορούσαν να σκοράρουν κιόλας στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν κινδύνευσαν. Αλλά σαφώς κάθε μέρα φαίνεται ότι, και είναι και λογικό, όσοι ήταν πέρυσι και έχουν αφομοιώσει ακριβώς αυτά που ζητάει ο προπονητής, είναι ένα βήμα παραπάνω από τους καινούριους, οι οποίοι πολύ δύσκολα θα προλάβουν τους παλιούς μέχρι να γίνουν τα μάτς με τη Βασιλεία. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Το διάστημα είναι μικρό, όντως. Άρα, συγκριτικά με το ποιους είδαμε χθες το πρώτο ημίχρονο στα 70 λεπτά, τι βλέπεις να αλλάζει πέρα από τον Πρίγιοβιτς που λογικά θα πάρει θέση μπροστά? Μπορεί και τίποτα. Μπορεί, γιατί η θέση μόνο δεξιά είναι μεσοβητικά. Μπορεί να παίξει ο Λίμιος πράγματι με τη Βασιλεία, να ξεκινήσει ο Λίμιος. Αν έπαιζε αύριο ΠΑΟΚ επίσημο μάτς, μάλλον ο Λίμιος θα ξεκινήσει. Λέει ο φίλος ο Γιώργος εδώ πάνω στον Ελ Καντουρί που συζητούσαν προηγουμένως. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου χθες άλλαξαν θέση ο Ελ Καντουρί με Μπίσεσβαρ. Είναι δεδομένο πως μπορεί να παίξει αριστερά και να κλείνει με το δεξί, δεν μπορεί όμως στα δεξιά. Ναι, αυτό έχει πει και ο Λουτσέσκου, ότι λόγω και ταχύτητας, που δεν είναι το ατού του, η μόνη θέση στα άκρα, η μόνη πλευρά είναι η αριστερή που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά αυτό ίσως και να συνέβη στο τέλος του ημιχρόνου, γιατί ήταν η πρώτη φορά και πάνω το δεκάλεπτο, λόγω του χτυπήματος που είχε ο Μπίσεσβαρ, και ίσως και αυτό να έπαιξε ρόλο. Ίσως να αναζητήθηκε. Θα δούμε στην πορεία αν το ξαναδοκιμάσει. Δημήτρη, για το Βιερίνε δεν αλλάζει κάτι, έτσι? Είναι εκεί, είναι αριστερό μπακ, τέλος, έτσι? Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό, ούτε υπάρχει κάποια άλλη σκέψη? Όχι, δεν υπάρχει συζήτηση. Εντάξει, σίγουρα τον τρώει, αυτό είναι δεδομένο, το καταλαβαίνουν όσοι είναι κοντά του. Τον τρώει μερικές στιγμές, όχι ότι κάνει θέμα. Mm-hmm. Αλλά τελείωσε, είναι σε μια φάση της καριέρας του,
Και είναι και ο χαρακτήρας του Τέκης που έχει αποδειχθεί ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Δεν έχει βάλει θέμα να γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Και φυσικά το βλέπουμε όλοι ότι το πλάγιο μπακ είναι, εντάξει, σχεδόν κάνει όλα. Μέχρι και playmaker γίνεται, το ψάχνουν όλοι. Και φυσικά χθες που έβαλε τον γκολ έδειξε και το νούμερο για να σημειώσει ότι εντάξει, το νούμερο 20 είναι αυτό που του έχει δώσει και πολλά γκολ με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό που ήθελε και ο κόσμος, έτσι, γιατί τον έβαλε σε μια διαδικασία να αποφασίσει αντί του ανταυτού και με συντριπτική πλειοψηφία ο κόσμος ζήτησε επιστροφή στο 20, το έκανε, το πανηγύρισε και έδειξε χαρακτηριστική κίνηση ότι τα γούρια δεν χαλάνε. Πάνω σε αυτό που έλεγες πριν για τους πλάγιους μπακ, δεν είδαμε πολλά χθες από τον Μάτος. Δεν ξέρω αν ήταν κουρασμένος, έτσι πολλά ανεβάσματα από τον Βραζιλιάνο δεν τα είδαμε χθες. Ο Μάτος αργεί λίγο να έρθει και ισχύει φυσικά πάντα και το ότι ελέγχει απόλυτα τον εαυτό του. Ξέρει πάρα πολύ καλά πότε πατάει το κουμπί για να ανέβει, για να πάρει πρωτοβουλίες κτλ. Είναι μία μηχανή. Έχει τον απόλυτο έλεγχο του κορμιού του. Και μας το εξήγησε και στην τελευταία συνέντευξη στη Φόρτσα ότι ισχύει αυτό και στα παιχνίδια. Στα δύσκολα μπορεί να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη. Στα εύκολα κατεβάζει λίγο ρυθμούς και συντηρεί τον εαυτό του. Δεν έχει να κάνει με την χημεία μπροστά, έτσι, για να το... Με δεδομένη την αποχώρηση του κάμπου. Δεν έχει αποδειχθεί. Όχι, δεν έχει αποδειχθεί αυτό ακόμα. Είναι καθαρά προσωπικό του Μάτος, για τον οποίο προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία τώρα. Για κάποιους ποδοσφαιριστές που τους ξέρουμε τόσα χρόνια, ό,τι και να δείχνουν στο ξεκίνημα, γνωρίζουμε πολύ καλά και το ταβάνι τους και το πώς καταφέρουν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Κοιτάξτε, με τον Κάμος μπορεί πέρσι όντως να έτυχε. Να είχαν οι δυο τους να ήταν ένα καλό δίδυμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος για να συνεχίσει να έχει την καλή συνεργασία μαζί του. Απλά με τον Κάμος πήραν και πολλά παιχνίδια μαζί, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Είχαν πολλά παιχνίδια μαζί και βρήκανε από ένα σημείο και μετά. Μπορεί να αποδειχθεί το πρόβλημα ότι υπάρχει, σαφώς. Ναι, βεβαίως, ναι. Μπορεί να αποδειχθεί στην πορεία. Αλλά τώρα νομίζω ότι το θέμα Μάτος είναι καθαρά προσωπικό και δεν χρειάζεται καμία ανησυχία, μια και ξέρει πολύ καλά πότε θα ανεβάσει στροφές. Ο φίλος εδώ ζητάει να σε ρωτήσουμε για το αν το στοίχημα του Λιμιού είναι αρκετά δύσκολο, δεδομένου ότι ο Κάμπος ήταν καλός τακτικά, γι' αυτό και του φώναζε χθες πολλές φορές ο Λουτσέσκου. Ναι, και χθες έγινε αυτό όπως κάνει με τον Ζαμπάι, έτσι και με τον Λιμιού χθες είπε στον Μπάτσι, τον Ιταλό, τον συνεργάτη του, να πάει στην απέναντι πλευρά και να κουτσάρει τον Λιμιό. Φυσικά είναι δύσκολο. Φυσικά είναι δύσκολη η αντικατάσταση του Κάμπος. Είναι αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Οι παλιοί που είχαν αφομοιώσει όλα όσα τους ζητούσε ο προπονητής. Βεβαίως είναι γνωστό ότι ο Λουτσέσκου δεν ήθελε σε καμία περίπτωση, ενώ ο Άρδα σταματά να σκοράρει στον ταξί. Βεβαίως είναι γνωστό το ότι δεν ήθελε ο Λουτσέσκου σε καμία περίπτωση να φύγει ο Κάμπος. Έτσι. Και είναι ένα από τα θέματα του καλοκαιριού στα οποία δεν υλοποιήθηκε το θέλω του Λουτσέσκου. Είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει, είναι ένα ζήτημα. Έστω και αν σε αυτό το κομμάτι, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, μπορεί και να έχει άδικο ο Λουτσέσκου. Ή μάλλον να έχει η ΠΑΕ ένα δίκιο με το μέρος της, γιατί δεν μπορούσε και ίσως δεν έπρεπε να δεχθεί τον εκβιασμό, ποδοσφαιρικό εκβιασμό, του ποδοσφαιριστή. Mm. Δηλαδή, μου δίνουν αυτά 3 χρόνια, δώστε μου και εσείς 3 χρόνια, σε 31. Εκεί τώρα εντάξει. Είναι δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε. Γιατί ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου μετά. Τα ζυγίζεις και παίρνεις μια απόφαση. Αυτό είναι. Πήρε απόφαση αυτή. Έχει ο Λουτσέσκου τα δίκια του. Δεν ήθελε να φύγει κανείς και ειδικά ο Κάμπος. Και η ΠΑΕ έχει ένα σκεπτικό που δεν είναι λαθασμένο σε αυτό το κομμάτι. Ότι θα έχει ο ΠΑΟΚ ένα πρόβλημα στο ξεκίνημα χωρίς τον Κάμπος, θα έχει. Και μακάρι να το λύσει. Ναι. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου για τις μεταγραφές, κρατάμε κάτι?
Πάλι, ίδια απάντηση, ότι η διοίκηση ξέρει τι θέλω και δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες μας. Αυτό ισχύει, το είπαμε και πριν αναχωρήσει η ομάδα, ότι έγινε μια ακόμα σύσκεψη, όλος ήταν πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που ζήτησε. Ελπίζουμε αυτή τη φορά ότι συμφώνησαν να γίνει πράξη, γιατί υπάρχει ένα φαινόμενο να τα λένε πολλές φορές, να συμφωνούν και μετά να μην γίνεται αυτό το οποίο συμφώνησαν. Κατά ένα παράδοξο τρόπο να αλλάζει η στρατηγική, δεν ξέρω ποιος, γιατί κτλ. Και να έχει κουράσει λίγο αυτό όσους είναι εντός ομάδας. Τώρα που έχει φτάσει εδώ η κατάσταση και έγιναν τόσες ασυνονισίες και πάλι με το ΦΟΡ, δεν είναι λογικό να γίνει, να υπάρξει επιτέλους μια συνεννόηση. Αυτό. Και μιας που είπαμε ΦΟΡ, από την χθεσινή συνέντευξη με τον Πρίγιοβιτς που είπε πολλά και ενδιαφέροντα, έδωσε και έτσι ατάκες που έβγαζαν ζουμί. Τι κρατάς? Πώς τον είδες καταρχάς με την επιστροφή του? Είναι πολύ ωραίο αυτό που περιμέναμε, δηλαδή το ότι πραγματικά δεν κάνει αγκαρία, δεν κάνει κάτι από ανάγκη του, το ζήτησαν, έλα κόμπεις διακοπές σου να μας βοηθήσεις. Το κάνει γιατί το θέλει πραγματικά. Δεν είναι ότι τον ανάγκασαν και του είπαν έλα και εγώ είμαστε. Ναι. Ισχύει στο μεταξύ ότι ήθελε να έρθει και νωρίτερα και πήρε και τρεις μέρες παραπάνω. Είναι το μυαλό του ξεκούραστο. Το λέει ότι okay είμαι, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, okay είμαι. Είναι πολύ αποφασισμένος να μπει να βοηθήσει. Και από εκεί πέρα, εντάξει, για όλα όσα αφορούν το ποδοσφαιρικό του μέλλον, το είπε 4-5 φορές και αυτό ισχύει. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Γίνονται κάποια πράγματα που ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά είμαι καλά, έτσι. Στην παρούσα φάση είμαι καλά, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ναι. Τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσει νομίζω με τη Βασιλεία. Θα δούμε πότε θα παίξει, ποιο φιλικό θα παίξει, αν θα είναι την Πέμπτη λίγο ή αν θα είναι την Κυριακή περισσότερο. Για να ηρεμήσει όλο το σύστημα γενικώς, να υπάρχει ο ΦΟΡ, όχι ο ΦΟΡ που ξεκίνησε το πρωτάθλημα πέρυσι, αυτός που το τελείωσε, που ήταν πολύ πολύ πιο ολοκληρωμένος. Κάτι για το οποίο τοποθετήθηκε και ο ίδιος, ότι ναι, δεν είμαι μόνο εγώ που βελτιώθηκε, βελτιώθηκαν όλοι κατά τη διάρκεια της περσινής περίοδου. Και μία ακόμη απορία, βλέποντας έτσι χθες το μάτς, γιατί είχαν τόσα νεύρα οι Ρουμάνοι, ένα παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα. Γιατί έχαναν. Καλό, είναι στο τεμπεραμέντο τους αυτό. Καλό είναι αυτό, λέω. Ναι, είναι νικητές, είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα με τρομερή ιστορία, με ευρωπαϊκές επιτυχίες. Δεν δέχονται την ήττα. Ωραία νοοτροπία, αλλά κεφαλοκλείδωμα, γκονιά στον Ζαμπά. Ξέφευγε λίγο η κατάσταση. Ξέφυγε, ναι, ήθελε ένα κλικ, ήθελε. Θα ήμασταν ακόμα εκεί. μια κίνηση από κάτω να γινόταν αυτά και τα λοιπά, θα ήμασταν ακόμα εκεί, γιατί κάποιοι σηκώθηκαν όλοι όμως. Ήταν έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια και να γίνει ροντέο. Ευτυχώς το απέφυγαν και στο τέλος, το φοβερό είναι στο τέλος με το σφυρίζει διαιτής, είναι όλοι αγκαλιασμένοι. Γύρισε το κουμπί εντελώς ξαφνικά. Αγαπημένοι Ρουμάνοι. Τελείως, okay, φιλικό παιχνίδι, νέο, ο Λουτσέσκο, ο φίλος μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον οποίο Λουτσέσκο τον θεωρούν έτσι ως ένας από τους καλύτερους, έτσι μιλούν με πολύ καλά λόγια. Ναι. Έχει ρεύμα στην πατρίδα. Με το που φτάσαμε κάποιοι Ρουμάνοι μας έλεγαν είναι ο κορυφαίος προπονητής στη χώρα, ο κορυφαίος Ρουμάνος προπονητής αυτή τη στιγμή. Έτσι το θεωρούν, εντάξει. Τον έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αυτό είναι το γεγονός. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Κάτι τελευταίο. Αυτό το μπούλινγκ που κάνει ο Τζόρμπα στον Κόλκα είναι άνευ προηγουμένου. Δύο μέρες προσπαθεί να πει ο Σταύρος την ιστορία με τον Στέφενς και δεν τον αφήνει. Τι επεισόδια έχουμε χάσει? Ο Άρντα βάζει και κόρνερ. Φοβερά πράγματα. Με δοκάρι και μέσα. Πανηγυρίζει. Τρομερό ταλέντα. Τρομερό. Ποιο είπε, τι είπε? Μία ιστορία προσπαθεί να πει ο Σταύρος και δεν τον αφήνει. Και φοβάται τον Στέφενς. Θα υποθεί σήμερα. Θα υποθεί. Σήμερα θα έχουμε χρόνο και ναι. Ωραία. Θα το αναφέρουμε. Περιμένουμε την ιστορία λοιπόν. Τελειωτικό. Στο βίντεο. Ωραία, Δημήτρη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλή ζέστη να έχουμε. καλή ζέστη να έχετε λοιπόν. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Μπατζόγλου και από την Ολλανδία. Εμείς φύγαμε κατευθείαν σε διάλειμμα. Χρειάζεται και επιστρέφουμε σε λίγο.
Και μόλις τώρα βλέπουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον γιο του Μακτή Ντολμπά να βρίσκεται στα αποδυτήρια της Τούμπας. Όπως αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, ο Ομάρ, ο γιος του Μακτή Ντολμπά, ήρθε για γαμήλιο ταξίδι στην Ελλάδα και η πρώτη του στάση ήταν στην Τούμπα. Υπάρχει και μια πολύ πολύ ωραία φωτογραφία μέσα από τα αποδυτήρια και βεβαίως μια φωτογραφία του ζεύγους Ντολμπά να ζήσουν τα παιδιά που αποφάσισαν να κάνουν ένα ταξίδι, ένα γαμήλιο ταξίδι στην Ελλάδα για διακοπές και βεβαίως να κάνουν στάση στην Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας για μια έτσι αναμνηστική φωτογραφία. Αφήνουμε τον Ντολμπά βεβαίως και τον γιο του για να πάμε στις δηλώσεις του Λουτσέσκου, να μείνουμε στο ίδιο ύφος μετά τα όσα έγιναν στο φιλικό, τι δήλωσε για τον Ενρίκε, για τον Ουάρντα, για το πρώτο έτσι καλό διάστημα που είχε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, την εικόνα που πήρε από τους βασικούς που έριξε μέσα στο γήπεδο, πότε θα είναι έτοιμος ο Πρίγιοβιτς και άλλα πολλά. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Γενικότερα τα συμπεράσματα. No, positive, positive. Θετικά είναι τα συμπεράσματά μας. It was an aggressive game, very aggressive. Ένα πολύ επιθετικό παιχνίδι. We faced a team that is a name and also is preparing the champions, the league and the Europe League. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είναι από μόνη της όνομα, η οποία προετοιμάζεται για να παίξει στο Europa League. There were a lot of fights and I liked the way in which our players were involved and they answered back. Υπήρξαν πολλές μάχες και μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες συμμετείχαν σε αυτές και απάντησαν πίσω. I liked the way in which we played the first half as we started, as we build up, as we created opportunities. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο ξεκινήσαμε το πρώτο ημίχρονο, το πώς αναπτυχθήκαμε, το πώς δημιουργήσαμε ευκαιρίες. I like the way in which the second group entered in the last 20 minutes with a lot of will. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μπήκαν οι παίκτες στο τελευταίο 20 λεπτό με πάρα πολύ θέληση. I didn't like the fact that in some actions we were very, very confident, overconfident, and we made some mistakes close of our box. Δεν μου άρεσε το γεγονός πως σε κάποιες φάσεις είχαμε παραπάνω αυτοποίθηση από όσο έπρεπε και κάναμε κάποια λάθη κοντά στην περιοχή μας. From one of these two or three we received the goal. Από ένα από αυτά δεχτήκαμε τον goal. And this must be forbidden. In Champions League if you do this you are dead. Και αυτό θα πρέπει να είναι απογορευτικό για μας. Στο Champions League άμα κάνεις κάποιο τέτοιο λάθος είσαι νεκρός. But okay, also this could happen because the way of trainings since we start in Thessaloniki on 6th of July and next day and yesterday there was also the trip, then good trainings, the players are with the heavy legs. Now they start to be more adapted, but we continue to prepare because, as I said, our target is to arrive in a decent shape for the game against Basel. Τα λάθη τα οποία έγιναν σήμερα είναι αλήθεια πως μπορούν να δικαιολογηθούν από το γεγονός πως από τις 6 Ιουλίου που ξεκινήσαμε ξανά τις προπονήσεις μας στην Θεσσαλονίκη μέχρι και σήμερα έχουμε προπονήσεις με πολύ μεγάλο φορτίο, έχουμε το ταξίδι στην μέση. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες συνεχίζουν να προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά σε ό,τι κάνουμε και θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι με πάρα πολύ αξιοπρέπεια για το παιχνίδι με τη Βασιλεία. For this reason, you ask me about this situation, and for this reason we play today 70 minutes, 20 minutes. Next game I will try to have a balance, but still keeping on my mind the game against Basel. And for the last game I hope to have two games, otherwise I have to use a lot of players for 90 minutes. Για αυτόν τον λόγο σήμερα χρησιμοποιήσαμε τους παίκτες 70 και 20 λεπτά. Στο επόμενο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία πάντα σκεπτόμενος το παιχνίδι με την Βασιλεία και θα προσπαθήσουμε να έχουμε δυνατότητα να έχουμε δύο παιχνίδια στο τελευταίο μας υλικό να είναι δύο παιχνίδια. Αλλιώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε πάλι ανάλογα με τις προτεραιότητες μας. Παρέτη στην Ρώμα απέδειξε ότι μπορεί να στήσει ομάδα χωρίς σεντερφόρ. Κάτι τέτοιο είδαμε και σήμερα, το σκέφτεται έντονα. But our striker, he is here. He is back. He trained yesterday. He trained today very well. He was out after World Cup for 10 days. Then he has a lot of will.
for sure he will be on a good shape. For another reason, what you want? Plan B. Plan B. This is a plan B. Plan B. Okay, could be because during the season could happen a lot of things. Even if you have more strikers, then I like the way in which they played and they created opportunities. The way in which they run, then it could be a good solution. And really, I was satisfied to have this possibility and to see that they worked. Ο επιθετικός μας είναι εδώ από χθες. Ο Πρίγιοβιτς έχει προπονηθεί χθες, προπονήθηκε σήμερα πολύ καλά. Ήταν στο παγκόσμιο κύπελο, έχει μια διακοπή μόνο 10 ημερών. Από εκεί και πέρα το σχέδιο με τον Ελκαντρού και τον Πέλκα μπορεί να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική σε μια σεζόν η οποία θα είναι μεγάλη. Χάρηκα σήμερα για αυτό που είδα, τα τρεξίματα, τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Αυτό, συγγνώμη, πάνω σε αυτό πάνω. Μήπως είναι και ένα δείγμα ότι σκέφτεται ότι πλέον δεν θα προλάβει να έχει άλλον επιθετικό με τη Βασιλεία. But it's too early to think about this. Normal that my first thought is about Prio. The second thought is about this team because this is the reality. It could be also another striker. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μας για πρώτη επιλογή βρίσκεται στον Πρίγιοβιτς. Από εκεί πέρα αυτό που είδαμε μπορεί να αποτελέσει μία λύση εφόσον δεν υπάρξει κάποιος άλλος επιθετικός. The management knows exactly what I want and I know that they work for this. Η διοίκηση ξέρει ακριβώς τι θέλω και ξέρω ότι δουλεύουν πάνω σε αυτό. Η διαχείριση στα φιλικά, στο χρόνο συμμετοχής, πώς θα είναι για τον Πρίγιοβιτς και τον Άρντα. Πώς το σκέφτεται ο coach και αν πιστεύει ότι μπορεί να είναι και οι δύο έτοιμοι στα παιχνίδια με τη Βασιλεία. As I said, Prio will be for sure. Ο Πρίγιοβιτς θα είναι σίγουρα όπως το έχω πει. Not to happen something, but he will be for sure. Ελπίζω να μην συμβεί οτιδήποτε, αλλιώς θα είναι σίγουρα. Βάρντα, I have to see him in the training. I never seen him until now. It's the first time. Just from tomorrow he will start with the team. He needs for sure because Prio was our player. He is used to us. Immediately he will come back. Varda needs a little bit more work, but depends on his will, depends on his way of reaction and in the trainings. Για τον Ουάρντα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, δεν τον έχουμε δει ακόμα στην προπόνηση. Από αύριο θα ξεκινήσει να προπονείται κανονικά. Ο Πρίγιοβιτς είναι παίκτης μας, είναι στη φιλοσοφία μας από πέρσι, θα προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στην διάθεση και στην αντίδραση που θα έχει ο Ουάρντα σε όλα αυτά, ώστε να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπάρχουν και θέσεις του ξένου που είναι συγκεκριμένες. Υπάρχει μια άτυπη μάχη μεταξύ Ουάρντα και Ρίκη αυτή την περίοδο. I have to take a decision, yes, and we will take this decision. Θα πρέπει να πάρω μια απόφαση και next days. Θα στις επόμενες μέρες θα πάρθει αυτή η απόφαση. Και στο φιλικό με την Άντερλεχτ, και στο φιλικό με την Νόρτζιλαντ, και στο σημερινό φιλικό, όταν ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πίεση, έκανε λάθη. Είναι αυτό που είπε νωρίτερα λόγω των προπονήσεων και της καταπώνησης, είναι κάτι που τον απασχολεί. In the game against Anderlecht, the game against Nordjylland, the game also today, ΠΑΟΚ when was pressed, he was receiving some dangerous attacks from the opponent. Is this something that worries you, or is it something that we can say it can be explained from the load of the trainings and the heavy legs? This is one aspect that could be from the load of the trainings. The reactions are slower, but always when a team presses high and has a good organization of pressing, always creates problem. This is also for us was one good weapon last season, and we will do the same. We will continue with this aggressivity in front. Μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο αργές οι αντιδράσεις λόγω του ότι υπάρχουν τα βαριά πόδια. Από την άλλη, όταν μια ομάδα είναι οργανωμένη και πιέζει ψηλά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και μπορούμε να πούμε ότι και αυτό πέρσι ήταν ένα δικό μας πολύ σημαντικό όπλο. We need to read very, very fast the situations and to have more ways to escape from this pressing and to proceed on the correct decision. Πρέπει να διαβάσουμε πιο γρήγορα τις καταστάσεις, να βρούμε τις λύσεις που θέλουμε και να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις. From other point of view, I like because we tried a lot because this gives confidence and gives us clear the way to do good things when we'll be in a good shape physically. Απ' την άλλη μου αρέσει το ότι δοκιμάζουμε πράγματα, ότι παίρνουμε
τις σωστές αποφάσεις, κάτι που θα μας γίνει ακόμα καλύτερο όταν θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όσον αφορά τη φυσική μας κατάσταση. Ωραία, αυτά από τον Λουτσέσκου, όσα υπόθηκαν χθες. Έχουμε φορ. Γιατί δεν είδαμε χθες καθαρό με φορ. Καλά, και θα σου πω και λέω κάτι και τώρα δημόσια τι θα πει. Τι θα σου πει δημόσια τώρα, εντάξει. Ναι, οκ. Νομίζω ότι αυτά που είναι αυτά που εκεί που πρέπει να τα πει, τα έχει πει. Έτσι, τώρα δημόσια θα σου πει ότι δεν έχω και θέλω παίχτη. Εντάξει. Όχι, καλά το χειρίζεται δημόσια, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα Χριστοκιώση, το φέραμε περίπου στα ίσα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε άλλο τόσο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Πάω 24. Μέχρι τι ώρα, Ελένη Μπουντό, λαός ρωτάει. Μέχρι τις 3. Εδώ θα είμαστε. Αδερφός μου, καλημέρα. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 3. Πιο μετά, εσύ. Τώρα έχουμε ακόμα να πούμε πράγματα. Έχουμε ακόμα, μένουμε στα ποδοσφαιρικά. Σου έχω θέματα. Τι? Θες να αρχίσω με Καμένο ή με Κάιπερς? Με Καμένο. Και τα δύο από κάπα ξεκινάνε. Προτιμώ το Κάιπερς. Γενικά ο Καμένος πρέπει να είναι φαν Σκομπάρ, έτσι. Δηλαδή, εγώ θέλω να προτιμώ το Κάιπερς και μου λέει το Καμένο, ρε παιδιά. Άλλος είπα το προτιμώ. Ήθελα να ξεκινήσω από Καμένο. Τι να ασχοληθούμε με το Καμένο τώρα, για πες. Ναι, αλλά έχει για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Πού το ξέρουμε αυτό? Για Εσκομπάρ. Πού το ξέρουμε αυτό? Ότι είναι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τι λέει δηλαδή? Συγγνώμη, πιστεύεις ότι δεν έχει ο Πάνος Καμένος να πει διάφορα για Ολυμπιακό? Διάφορα έχει να πει γενικότερα. Θέλεις Κάιπερς, λοιπόν. Ναι, ναι. Για πες αυτό το παιδί τι έγινε. Έκανε νέες δηλώσεις. Ναι. Αυτό το παιδί μπορεί να αγωνιστεί στην Τρίγλια, στην ΑΕΚ δεν αγωνίζεται. Έτσι. Λέει. Είναι ξεκάθαρο. Λέει. Έτσι λέει. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν είμαι στο μυαλό του Κάιπερς. Ναι. Λοιπόν, για όσους έχετε χάσει το σύριαλ, Κάιπερς ΑΕΚ, είναι ο επιθετικός του Εργοτέλη, ναι, έτσι, ο οποίος μπήκε στη ζωή μας πριν από αρκετό καιρό, γιατί η ΑΕΚ τον είχε στα ραντάρ της, κατέθεσε κάποια χρήματα στη ΒΙΤ Εθνική, βεβαίως, με τα χρώματα του Εργοτέλη, με την φανέλα του Εργοτέλη. Κατέθεσε κάποια χρήματα η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει, έτσι. Υπήρξε μια συμφωνία με τον Εργοτέλη. Αλλά στη συμφωνία που είχαν οι δύο ομάδες, ο παίκτης φάνηκε άκρος δυσαρεστημένος με τα λεφτά, με τα χρήματα, με την πρόταση που κατατέθηκε προς τη δική του πλευρά, έτσι. Είχε κάνει δηλώσεις τότε στο Βέλγιο, χαρακτηριστικά λέγοντας ότι δεν με σεβάστηκε η ΑΕΚ και δεν πρόκειται να αγωνιστώ στην ΑΕΚ. Προτιμώ να μείνω στον Εργοτέλη και να είμαι στη ΒΙΤ Εθνική παρά να πάρω μεταγραφή. Τότε, για όσους δεν θυμούνται καλά την ιστορία, είχε βγει προς τα έξω ότι μάλλον έγινε κάποια παραποίηση στα λεγόμενά του, ότι χαθήκαμε στη μετάφραση και ούτω καθεξής. Και βγαίνει ο Κάιπερς και λέει: Όχι, παιδιά, τα εννοώ. Αυτά είπα. Εγώ στην ΑΕΚ δεν πρόκειται να αγωνιστώ. Πρέπει για το συγκεκριμένο να είναι όλοι γύρω-γύρω. Δηλαδή, ατζέντιδες και όλα αυτά όσοι μπλέκονται στο σκηνικό να θέλουν να φύγουν στην ΑΕΚ, και αυτός από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί ξαφνικά του ανθρώπου να του γύρισε το μάτι χωρίς λόγο. Κάτι από αυτά που του πρότεινε η ΑΕΚ δεν του άρεσε. Προφανώς τα χρήματα τα οποία του δίνουν δεν του άρεσε, έτσι. Το συμβόλαιο το οποίο έπιξε του προσφέρθηκε. Δεν ξέρω ένα ποσό. Για πες. Δεν ξέρω κατά πόσο μηδενικά έχει. 4. 4 μηδενικά, ολόκληρα. Και το προστάμα 4 δεν είναι μεγάλο νούμερο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, οπότε δεν μπορώ να το μεταφέρω. Λοιπόν, πάντως ο Εργοτέλης φαίνεται ότι δεν έχει υπολογίσει, δεν έχει επιστρέψει μάλλον τις 300.000 ευρώ που πήρε από την ΑΕΚ, και από την πλευρά του Κάιπερς αυτό το νούμερο βγαίνει. Μη με κοιτάς καθόλου έτσι, Νίκο Μοσχοβίτη, αυτό το νούμερο βγαίνει. Έτσι, η ΑΕΚ 300.000 για να πάρει παίχτη από Β' Εθνική. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ότι η ΑΕΚ έδωσε 300.000 ευρώ στον Εργοτέλη. Και τα πήρε και δεν επιστρέφει ο Εργοτέλης, δηλαδή. Και φαίνεται ότι ο Εργοτέλης. Και τα πήρε και δεν επιστρέφει. Ναι, γιατί. Όλα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Εργοτέλης συμφώνησε με την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ο ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι ο οποίος τσιγκλάει στην όλη υπόθεση. Λοιπόν, και δεν τα επιστρέφει και θεωρεί η πλευρά Κάιπερς και ο Κάιπερς ότι είναι μια μορφή πίεσης για να πάρει την μεταγραφή και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Κάιπερς, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω τώρα που σας έβαλα σε όλη την ιστορία μέσα και θυμηθήκατε τι εστί Κάιπερς και τι έγινε με το συγκεκριμένο και την ΑΕΚ, για να πει για μία ακόμη φορά ότι δεν πρόκειται να πάει στην ΑΕΚ. Ναι. Το έχω πει με δηλώσεις στον Καζέτα, έτσι για να είμαστε και σωστοί, το έχω πει και θα το ξαναπώ πως δεν πρόκειται να παίξω ποτέ για την ΑΕΚ ό,τι και αν συμβεί. Είναι όχι μόνο 100% σίγουρο, αλλά 500% σίγουρο αυτό.
Προτιμώ να παίξω πόλο παρά να πάω στην ΑΕΚ. Να σου πω κάτι, τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Προτιμώ να παίξω στον εργοτέλη της Β' Εθνικής παρά να πάω στην ΑΕΚ. Προτιμώ να παίξω πόλο παρά να πάω στην ΑΕΚ. Έτσι, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη να μείνει, πρέπει, να πάει στην ΑΕΚ. Να σου πω κάτι, πρέπει να βγάζει μεγάλη δυσαρέσκεια. Έτσι. Πρέπει να είναι πολύ εκνευρισμένος με όλο το χειρισμό της ΑΕΚ και με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η ΑΕΚ. Έτσι. Ναι. Είχα από την αρχή μια περίεργη διέστηση. Και είμαι χαρούμενος που δεν συμφώνησα να αγωνιστώ στην ΑΕΚ. Νιώθω συμπάθεια για τον Ολυμπιακό, Οπ. Τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν αισθάνομαι το ίδιο για την ΑΕΚ. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι πως ό,τι και αν γίνει αφορά τη συμφωνία του εργοτέλη με την ΑΕΚ και δεν έχω δώσει ούτε θα δώσω ποτέ τη συγκατάθεσή μου για να ενεργοποιηθεί. Πολύ ωραίος. Σαφέστατος. Λίγο ξεκάθαρος. Εκεί τα χάλασε τα... Η κολομπαριά νιώθω συμπάθεια για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Κατάλαβες ότι παιδιά. Εντάξει, θέλω να έρθω σε εσάς. Αλλά κατά τα άλλα, σε όλα τα Κοίτα, άλλα. Εγώ νομίζω ότι τα έβαλα και τις τρεις ομάδες γιατί σου λέει εκεί παίζουμε. Θα τις βάλω όλες και ας μην νιώθω. Και σου λέω εγώ. Όχι, όχι. Ναι. Και ας μην νιώθω συμπάθεια για Παναθηναϊκό για να δείξω ακόμη μεγαλύτερη απέχθεια και ότι εγώ σε αυτούς με τίποτα. Προτιμώ να παίξω πόλο παρά να πάω στην ΑΕΚ. Δεν με προτιμώ να. Έχω μέλλον ακόμη, προτιμώ να μείνω στην εργοτέλη της Β' Εθνικής παρά να... Σκληρό, σκληρό. Και να σου πω κάτι, και τα ακούς εσύ ο ΑΕΚτζής αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε φάση... Ναι, θα είναι σε φάση ότι πιο σκάιπερς τώρα και τιμή θα ήταν για εκείνον αγωνιστή στην ΑΕΚ. Όχι, αλλά να σου πω γενικά, κάτι, κοίταξε, δεν όχι, είναι πολυτιμητικό. Να τα λέμε σωστά. Η αλήθεια είναι ότι το έχουν πάρει λίγο στο ψηλό το σκηνικό στην ΑΕΚ. Δηλαδή, νομίζω ότι οι φίλοι της. Επειδή έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται, το έχουν πάει λίγο ρε παιδί μου και στο χαβαλέ όσον αφορά μεταγραφές και όλα αυτά. Το έχουν πάει λίγο στο χαβαλετζίτικο εντελώς. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έχει χάσει σημαντικά κεφάλαια της περσινής σεζόν, τα οποία δεν τα έχει φέτος. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καλύψει και με τι παίχτες θα το κάνει αυτό. Γιατί λίγο αυτή η λογική... Που είχαν τον προηγούμενο καιρό οι περισσότεροι ότι ο Μελισανίδης είναι μάγκας και εκεί που οι άλλοι πληρώνουν, αυτός χωρίς να πληρώνει βρίσκει παίχτες και όλα αυτά. Εμείς όποιον θέλουμε τον κρατάμε, Νικό. Ναι, έχει χαθεί λίγο. Έτσι και επίσης επειδή η πιάτσα ξέρει τι γίνεται, δεν τρώει όπως έτρωγε παλιά. Μπορεί με κάποια χρόνια μια περίπτωση τύπου Γιώχανσον να την πω έτσι, που και τραυματίστηκε, αλλά ήταν ένας παίχτης καλός. Ο Γιώχανσον είναι ένας παίχτης διεθνής σου είδος και όλα αυτά. Δεν νομίζω τώρα ότι θα ψινόταν πολύ να έρθει στην ΑΕΚ, έτσι μου φαίνεται εμένα. Γιατί ξαναλέω ότι η αγορά ξέρει τι γίνεται. Η πιάτσα ξέρει. Μαθαίνει και πριν είναι να στείλει κάπου κάποιον παίχτη, κάνει και πεντρωτής δεξιά-αριστερά. Είναι αυτό που λες, ότι η πιάτσα είναι κλειστή. Αν θέλεις να μάθεις πώς λειτουργεί ένα μαγαζί, ένα συγκεκριμένο μαγαζί, το μαθαίνεις πολύ εύκολα. Όλοι έχουν γνωστούς και μέσα για να τρυπώσουν, αν θέλεις, στο εσωτερικό των μαγαζιών και να μάθουν πληροφορίες. Αλλά. Η αντίδραση του Κάιπερς δεν έχει να κάνει με το τι λέει. Δείχνει ότι αυτό το παιδί βγάζει έναν εκνευρισμό και μια έντονη δυσαρέσκεια, ναι. Γιατί προφανώς έχει νιώσει προσβεβλημένος από τις κινήσεις και από το πώς τον έχει προσεγγίσει η πλευρά της ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή το να βγαίνει ένα παιδί, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Β' Εθνική, έτσι, και να μιλάει έτσι για μια ομάδα η οποία εντάξει, είναι μέσα στις 3-4 που πρωταγωνιστούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, και να βγάζει τέτοια δυσαρέσκεια, τέτοιον εκνευρισμό και τέτοια αντίδραση, λέει πολλά. Mm-hmm. Είτε λέγεται Κάιπερς, είτε λέγεται Παπαδόπουλος και αγωνίζεται Β' Γ' Εθνική. Σημαίνει ότι κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος και φυσικά αφορά την ΑΕΚ το συγκεκριμένο. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου εξηγήσεις. Ναι. Τι σημαίνει αυτό το tweet Βεβαίως. Του Πάνου Καμένου, να το διαβάσεις εδώ. Έχει γιατί... φωτογραφία όμως. Ναι, φωτογραφία και από ποια ταινία, έτσι, πασίγνωστη. Λοιπόν, ο Εσκομπάρ ανατρέπει και τους αιώνιους αντιπάλους του. Τοπικός νονός, ο πρόσφατα αγορασμένος Ολυμπιακός και υποτακτικός κονσιλιόρε και όχι κονσιλιέρε, ο μέχρι εχθές Παναθηναϊκός. Θαύμα τρία θαυμαστικά. Όταν θα έλθουν οι ομοσπονδιακοί, όπα, να δούμε πού θα τρέχουν όλοι μαζί. Τι θέλει να πει ο ποιητής Πάνος Καμένος. Καταρχάς, λίγο έχει ένα θέμα σύνταξης το κειμενάκι. Λοιπόν, έχει μέσα στο tweet Παναθηναϊκός, λίγο τα κόμματα, Ολυμπιακός, τοπικός νονός, αιώνιοι αντίπαλοι, νονός
και ομοσπονδιακή. Και υποτακτικός κονσιλιόρε, όπως λέει. Αν θυμάμαι καλά, είναι κονσιλιέρε όμως και όχι κονσιλιόρε. Εντάξει, δεν θα διορθώσουμε τώρα τον Πάνο Καμένο. Θα μείνουμε στην ουσία του. Αν θέλει. Του πράγματος. Αν θέλει να μιλήσει με ονόματα, το έχει ξανακάνει άλλωστε. Μπορεί να το κάνει και τώρα. Γιατί το κάνει. Φωτογραφίζει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Νομίζω το έχει κάνει πολλές φορές. Έτσι. Ναι, και το έχει κάνει πολλές φορές. Τώρα γιατί δεν το κάνει και τώρα. Ναι, ο Παναθηναϊκός, η Ομοσπονδιακή, θέλω λίγο να το εξηγήσεις. Θα μου το πει ο Χρήστος, λέει. Χρήστο, πάρε μικρόφωνο για αέρα. Η Ομοσπονδιακή, Ελένη, είναι γνωστή και ως Federals. Yes, I know. Yes, Federals, it's from America. You know. Yeah, I know, okay. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θες εσύ να. Όχι, θα μου πει. Μπλέκει ο Ολυμπιακό με Αθηναϊκό. Θα μπλέκει ο Ολυμπιακό με Αθηναϊκό. Ποιοι κάνουν κουμάδι εκεί. Αυτό ακριβώς. Θα μου πει δεν το έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Θα το κάνεις εσύ. Δεν υπάρχει λόγος. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το βλέπω, το βλέπω, το βλέπω. Α, είδες. Μάλιστα. Μάλιστα, το βλέπω. Άρε Χρήστο, μέσα σε όλα είσαι. Μέσα σε όλα. Πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά, μέσα σε όλες τις εξελίξεις. Και το κόμμα το ανακοίνωσε στο κονσιλιόρε του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό νομίζω και το τέτοιο, γιατί εδώ έγινε η αναφορά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας. Άμα παρακολουθείς τις εξελίξεις, καταλαβαίνεις, διαβάζεις πίσω από τα γράμματα. Έτσι. Ποιος είναι ο κονσιλιόρε, η κονσιλιέρε, όπως θα έλεγες και εσύ. Όχι όπως θα έλεγα εγώ, έτσι όπως είναι το σωστό ρε, η Ελένη. Έτσι λέγεται ο άνθρωπος. Έτσι λέγεται. Κονσιλιέρε. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Μπορώ να κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως. Πιστεύετε ότι οι δηλώσεις του Λουτσέσκου μετά τον αγώνα με τη Στεάουα δεν ήταν ειλικρινείς όσον αφορά το center for που ρωτήθηκε? Και αν ναι, γιατί? Όχι, ειλικρινέστατος ήταν. Δεν είναι ειλικρινής. Απλά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν λέγονται στο. Εντάξει, ο άνθρωπος περίμενε έναν φορ, δεν του ήρθε. Θα πάει με αυτόν που έχει, με αυτόν που ήρθε και χθες ήταν στον πάγκο γιατί είχε μόλις μία μέρα. Δεν πανηγυρίζει που έχει ένα center for, προφανώς. Ωραία. Και έχει ζήσει εδώ καιρό έναν άλλον ακόμα. Και, προφανώς, και με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτει. Δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Δεν θα βγει δημόσια να σου πει ότι εγώ ζήτησα αυτό και δεν το έχω. Έτσι. Θα σου πει ότι από τη στιγμή που έχει και τον Πρέγιοβιτς είναι κομπλέ και προσπαθεί να τελειώσει το κομμάτι που έχει να κάνει με τον άλλο επιθετικό. Που δεν μπήκα Instagram σήμερα πολύ, δεν έχω δει κάτι καινούριο, σου λέω. Δεν έχουμε. Εκεί Μαρμπέγια, Ισπανία, Ελένη Μπούντου, τα πράγματα τα βλέπω. Σε καλή κατάσταση. Διακοπές κάνουμε εκεί. Σε καλή κατάσταση Μαρμπέγια, ότι πρέπει το μέρος για διακοπές. Διακοπές κάνουμε, Ελένη, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν βλέπω βιασύνες. Να ούτε κλείσουμε. Άγχη. Βλέπω να τελειώνουν οι διακοπές και μέσα σε 9-2 μέρες θα θέλουμε να γίνουν όλα πάλι. Όπως εντάξει, πάω και εσύ, είναι το γνωστό αυτό. Έτσι, μέσα σε μία μέρα μπορούν να γίνουν τρεις κινήσεις. Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με το να τελειώσει, απλά με το να υπάρχει μια κινητικότητα. Ξέρεις, κατά καιρούς υπήρχε κινητικότητα για το Πούκι. Κατά καιρούς υπήρχε κινητικότητα για το Βέρμπουμ. Καλά, στο Βέρμπουμ τον έχουν βάλει στη Σουηδία για τέτοιο. Και απόδοση για το που θα συνεχίσει. Τόσο σημαντικό είναι πια. Κοίταξε να δει, την ώρα που ο Βέρμπουμ απολαμβάνει. Τι ωραίο καλοκαίρι θα περάσει. Διακοπάρες, έτσι, όχι απλά διακοπές. Τι ωραία. Σκέψω ότι είναι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θεωρώ ότι μια χαρά ξηγιούνται. Γιατί, να σου πω κάτι, γιατί να υπογράψει και να πάει τώρα στην προετοιμασία εκεί με τα παιδάκια του από την Τουρκία στη Σουηδία, από τη Σουηδία στην Ισπανία. Οικογενειακές διακοπές, προτάσεις φτάνουν στα χέρια του. 10 συλλόγους, όπως είπε ο μάνατζερ, το επισκέφτηκε και συνομίλησε. Τόσες επιλογές είχε η στιγματική που είδα χθες. Ακριβώς. Γιατί να βιαστεί. Βέβαια, οι Σουηδοί, οι Μπουκ, έτσι αυτοί οι Σουηδοί, βλέπουν τον ΠΑΟΚ ως πρώτο φαβόρι. Είναι πολύ φαβόρι. 1,35 αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, για την απόκτησή του. Και από εκεί είχε και άλλες 10 ομάδες. Πόσες είχε? Είχε καμιά δεκαριά ομάδες. Πάνω κάτω. Και έδινε αποδόσεις δίπλα για τις πιθανότητες που έχουν να αποκτήσουν τον Βέρμπλουμ. Και ο ΠΑΟΚ βεβαίως σε αυτό το στοιχηματικό της Σουηδίας, δηλαδή οι Σουηδοί ούτε λίγο ούτε πολύ για να καταλάβετε, βλέπουν τον ΠΑΟΚ φαβόρι. Για την απόκτηση του Σουηδού, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του, αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Έτσι. Πολύ σωστά. Και για τον Βέρμπλουμ αυτό το μότο. Ειδικά, νομίζω ότι είναι από τους πρώτους διδάξαντες του συγκεκριμένου μότο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα Χριστοκιώση, επιστρέφουμε τελευταία ώρα, να πάμε και στα άλλα. Έχω και το 203 που έχει έρθει εγκαζωμένο σήμερα Τρίτη, δύσκολη μέρα πρέπει να είχε. Εδώ είμαστε να μπούμε και για μπάσκετ και για τα άλλα τα θύματα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάω 24, συνεχίζουμε μέχρι και τις 3, Ελένη Μπούντου. Εδώ είμαστε, είπαμε αρκετά πάλι ποδοσφαιρικά, θα πάμε και να πούμε και στα άλλα. Πρωτού πάμε σε όλα αυτά, Χρήστο Κιώση, Μουντιάλ, σήμερα έχει μητελικό, σήμερα έχει Γαλλία, Βέλγιο, έχει ματσάρα, σε 9 η ώρα. Να σου πω κάτι, έχουμε πει ότι θα δώσουμε προγνωστικά. Έχουμε πει να εκτεθούμε. Να βγούμε αύριο και να πούμε. Θα πω ότι είμαι με το Βέλγιο. Αυτό. Ωραία. Να, είμαι με το Βέλγιο. Είσαι με το Βέλγιο, είμαι με τη Γαλλία. Ναι, okay. Ένα καλό λόγο να μαλώσουμε.
και να δούμε τελικό Βέλγιο-Κροατία. Ξενέρω τώρα, παιδί μου, αλλά δεν πάω. Όχι, γιατί να μην δούμε Γαλλία-Κροατία. Γιατί να μην δούμε Γαλλία-Κροατία. Υπέροχο. Γιατί να μην δούμε Γαλλία-Αγγλία, θα σου πει ένα άλλο. Ποια Αγγλία τώρα, it's coming home και it's coming home. Ξέρεις που θα σε πάω. Πού? Θα σε πάω σε ένα τμήμα. Yes. Το οποίο σίγουρα δεν έχει ως μότο το αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Όχι, 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 έτσι. Όχι. Γιάννη Παρασκευαίδη, ισχύει αυτό που λέω. Δεν τον έχουμε ακόμη. Τώρα θα δεις. Τόσο ωραία είσοδο. Έκανα τόσο ωραία εισαγωγή. Για να σου πούνε δεν τον για έχουμε. Για να με κόψει η ενέρεση. Τόσο Χρήστο. Ωραία το έκανε. Δεν δηλαδή. Θα το πει όμως τώρα. Πω, από τι κόψουμε τώρα αυτό. Γείωμα, γείωμα. Ναι. Λοιπόν, χρωστάω ένα μήνυμα από τον φίλο Θωμά, αν δεν κάνω λάθος, που έστειλε πριν κάτι για το ποδοσφαιρικό, πριν πάμε στα άλλα τμήματα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει, ενώ η μεταγραφική σεζόν, α, είναι μεγάλο, ενώ η μεταγραφική σεζόν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, δυστυχώς μπαίνουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με ελλείψεις στην επίθεση και στα αριστερά της άμυνας. Δεν είναι φρόνιμο να στηριζόμαστε εξ ολοκλήρου στον Μπρίγιοβιτς και επίσης είναι κρίμα να χαραμίζει το Βιερίνια πίσω. Και άντε να πω ότι έδεσε στην άμυνα, είναι δυνατόν να μην βρεθεί αντικαταστάτης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για μεταγραφές, αλλά κακά τα ψέματα, όλα τα λεφτά είναι τα ευρωπαϊκά μάτς, στα οποία δεν θα είμαστε 100% πλήρης. Θα σου πω, πλήρης. Το χαραμίζει το Βιερίνια πίσω, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το θέλει ο προπονητής πια. Σου χρωστάμε μισή απάντηση, γιατί τώρα τον έχουμε το Γιάννη, έτσι. Πάμε ξανά την ίδια εισαγωγή, πάμε λίγο. Γιάννη, πρέπει να κάνω την ίδια εισαγωγή, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Θα πάμε σε ένα τμήμα τώρα, Νίκο Μασχοβίτη, που σίγουρα δεν έχει ως μότο το αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Πολύ ωραία. Γιάννη, συμφωνείς? Καταπληκτικό. Ορίστε. Δεν γινόταν να χαθεί τέτοια εισαγωγή. Είναι τόσο ωραία το πρόγραμμα. Προηγουμένως κάτι έλεγες για την Αγγλία που δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά το προσπερνάω. Και εσύ Αγγλία, Παιδιά, έχουμε και μια οικογένεια στην Αγγλία. Τώρα ξέρετε, τώρα δουλεύουν και περνάνε οι μέρες στην Αγγλία οι Έλληνες του εξωτερικού. Φίλε, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Εμένα με έχει κουράσει αυτό το It's Coming Home. Απλά τώρα εδώ που φτάσανε, ωραία, που φτάσανε μέχρι τους 4. Ας coming home να ησυχάσουμε. Και αυτό. Να σου πω και κάτι, ρε Γιάννη, για τους δικούς σου ανθρώπους το κάνω. Θα είναι όλη μέρα πιωμένοι αυτοί άμα το πάρουν. Θα κάτω στα πεζοδρόμια, όλη μέρα θα πίνουνε. Μα το λένε κιόλας, ότι άμα το πάρουν θα είναι δύο μήνες η χώρα μεθυσμένη. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που περάσανε αυτοί. Πώς θα είναι η Θεσσαλονίκη να πάρει ο πάνω. Στα ημιτελικά. Νομίζω ότι πρέπει σε κάθε μέρα, σε όλες τις δουλειές, στην καθημερινότητά τους να ασχολούνται κάθε στιγμή με αυτό το πράγμα. Με τα ημιτελικά και με τον τελικό και με το μουντιάλ και με όλα αυτά. Εδώ σκεφτείτε ότι το Πικαντήλι εκεί, η στάση γνωστή που είναι για το μετρό, έχουν προαναγγείλει ότι θα κλείσει λόγω του Μουντιάλ. Μάλιστα. Ωραία. Θα ζήσουμε επικές στιγμές, αν και φόσον. It's coming home, ναι, έτσι, ναι, ναι. Αν και φόσον. Εντάξει, παιδιά, διαχωρίζω τη θέση μου. Θέλω Γαλλία-Κροατία, έτσι. Δεν σας τα λέω δηλαδή. Από τώρα. Όχι, δυστυχώς δεν μπορώ να μοιραστώ την επιθυμία σας. Θέλω αυτόν τον τελικό. Και Γαλλία φυσικά να το σηκώσει. Από τη στιγμή που δεν προχώρησε η Βραζιλία, ας δούμε τη Γαλλία και όλη αυτή τη φουρνιά. Πάντως, παιδιά, θέλω να με βγάζετε καθημερινά. Οπα. Γιατί μόλις με πήρατε τηλέφωνο, ρίξα έναν ολόκληρο υπέροχο φρέτο εσπρέσο πάνω μου. Άρα λεφτά θα πάρω. Ωραία. Αλλά καλά κάνετε να με βγάζετε κάθε μέρα, αν μπορείτε. Πολύ ωραία. Αυτό είναι καλό, φίλε, γιατί όμως θα πάρεις λεφτά. Λεφτά. Ναι. Λεφτά, λεφτά. Και 10 του μήνα λεφτά είναι. Λοιπόν, για πες τι έχουμε τώρα, Γιάννη. Έχουμε κάποια εξέλιξη καινούργια. Νομίζω ότι τα περισσότερα τμήματα είτε έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό τους, είτε είναι σε φάση να ολοκληρώσουν, δεν είναι. Εντάξει, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοίταξε, στο κυριολεκτικά αυτό το τμήμα που τελείωσε με τα πάντα και το μόνο που τον νοιάζει είναι το πώς θα δέσει την ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται, είναι το βόλι. Είδαμε όλοι ότι. Οι δηλώσεις που έγιναν και από τον κύριο Κατσαρή και από τον κύριο Τσαλόπουλο, όχι μόνο για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ξανά μέσα στους πρωταγωνιστές, αλλά και αυτά που είπαν για συγκεκριμένους αθλητές. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ φώναζε εξ αρχής ότι εμείς θα πάμε σε μια ελληνική ομάδα. Το έκανε. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο κύριος Τσαλόπουλος. Βέβαια τώρα ήρθε και η ώρα του κόσμου για το βόλι να μιλήσει, γιατί ο στόχος μόνο πήγε στα διαρκείας έχει πει φέτος αρκετά ψηλά, όταν έχει δώσει πέρσι 1300 σε μια χρονιά που. Θα μπορούσε να εξελιχθεί και ακόμα καλύτερα αν επιτρέψτε μου να πω αν δίνανε λίγο παραπάνω πράγματα και οι αθλητές μέσα στους αγώνες. Mm-hmm. Αλλά παρότι δεν έγινε αυτό, πέρσι ο κόσμος πήρε 1300 διαρκείας. Φέτος η ομάδα έχει κάνει τις μεγαλύτερες μεταγραφές τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν νομίζω να το αμφισβητεί κανείς αυτό, όχι μόνο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά γενικά στο ελληνικό το βόλεϊ. Οπότε μιλάμε ότι αν δεν στηρίξεις φέτος, πότε δεν θα στηρίξεις. 50 ευρώ τα διαρκείας για όλους τους αγώνες σε 3 διοργανώσεις, 4 μάλλον, με συγχωρείτε, πρωτάθλημα, κύπελο, link-up και Champions League. Mm-hmm.
Οπότε μιλάμε ότι ο αγώνας με τέσσερις διοργανώσεις θα βγαίνει 0,80 cents. Κοίτα, άμα τα βάλεις κάτω όλα τα διαρκεία σε όλα τα τμήματα, σε συμφέρει εξ αρχής να πάρεις το διαρκείας να ξεμπερδέψεις, γιατί οικονομικά δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, έτσι. Ακριβώς. Πόσο μάλλον στο βόλεϊ, που τιμές είναι καταπληκτικές. Θα σου δώσω και ένα παράδειγμα, Ελένη. Στο handball πέρσι τα διαρκείας είχαν 15 ευρώ για όλη τη χρονιά, για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο, και φύγανε περίπου 700 διαρκείας. Ναι. Που άλλος θα πει, τι μάζεψες με τα 700 διαρκείας με 15 ευρώ, κι όμως μπορεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ να ξέρει ότι υπάρχει ο Σαββίδης μπροστά και υπάρχει έτσι η άνεση οικονομική, και όχι μόνο οικονομική, ότι είχες ένα μεγάλο στήριγμα, ένα βουνό στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που κρατάει, μη τι άλλο, ασφαλεί όλο το σύλλογο μαζί με τη δική του ερασιτέχνη. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι 10-12 έφοροι που μπορεί να μην είναι το βεληνικού του Ιβάν Σαββίδη, αλλά είναι και αυτοί οι άρρωστοι παοξίδες. Και έστω τα 5-10 φράγκα που έχουν στην άκρη τα βάζουν για την ομάδα και περιμένουν και αυτοί μια ανταπόκριση από τον κόσμο. Όταν σκάει ένα ποσό από 700 διαρκείας, έστω με 15 ευρώ το διαρκείας στο hardball, δεν μπορεί να φανταστεί ο κόσμος οικονομική ανάσα δίνει στον κύριο Πετρίδη την ώρα, γιατί υπάρχουν και τα τρέχοντα έξοδα. Να βάλουμε και στην... Ναι. Να ολοκληρώσω αυτό μία. Ναι, ναι. Σκεφτείτε ότι πέρυσι από τα διαρκείας του hardball, η διοίκηση του ερασιτέχνη έκλεισε όλα τα ρεπορικά της ομάδας και τα παιχνίδια στην Αθήνα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Για να αποφύγει την ταλαιπωρία, την οδική Ακριβώς. ταλαιπωρία και ούτω καθεξής. Να βάλουμε όμως την κουβέντα μας, γιατί θα επανέλθουμε εμείς, Γιάννη, με τα δικά μας στην συνέχεια, και τον Νικήτα Εφρεμίδη, για να μας πει εκείνος με πόσα διαρκείας, έτσι με πόσο κόσμο στο πλευρό του θα είναι ικανοποιημένος φέτος. Νικήτα, καλησπέρα. Καλησπέρα για εμένα. Άκουγα τη συζήτηση για τα διαρκείας. Καλά τα λέτε. Τα διαρκείας δίνουν μια ανάσα μεγάλη στο σύλλογο και κυρίως θεωρώ εγώ ότι όσο πιο πολύς κόσμος αγοράσει διαρκείας, η αγάπη αυτή που δείχνει προς την ομάδα εκλαμβάνεται και από τους ανώτερους, ότι εδώ μας στηρίζει ο κόσμος, δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας. Και αυτό ανοίγει την όρεξη των παραγόντων και κατ' επέκταση και του μεγάλου κεφαλιού του Ιβάν του Σαββίδη. Τώρα το βόλεϊ φέτος έχει κάνει πολύ δυνατό ρόστερ. Η ομάδα εκεί πέρα, οι διοικούντες τρέξαν γρήγορα και δεν έμειναν ικανοποιημένοι με την περσινή δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδας και θέλουν πάλι να ανέβουν ψηλά. Ο κύριος Τσαλόπουλος, από ό,τι διάβασα, έθεσε ένα στόχο στα 2.000 διαρκείας. Πολύ σωστά, είναι εφικτός. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Νικήτα, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ο ΠΑΟΚ έτσι πρωταγωνιστής και πήρε τίτλους και όλα αυτά, η εικόνα που έμενε στους περισσότερους μας ήταν ένα γήπεδο γεμάτο στους τελικούς, το οποίο δεν συνηθίζεται στο βόλεϊ, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είναι αυτό ένα δέρερ για όλους εσάς που επιλέγετε τελικά τον ΠΑΟΚ για επόμενο σταθμό της καριέρας σας? Αυτή η εικόνα είναι στο μυαλό σας ενός γεμάτου γήπεδου σε τελικούς, τέλος πάντων, και σε μεγάλα παιχνίδια? Σίγουρα το σκέφτεσαι και σαν αντίπαλος και κυρίως σαν παίκτης της ομάδας, ότι θα πας να παίξεις τα δυνατά παιχνίδια και τα παιχνίδια με αντίπαλες ομάδες ποδοσφαιρικής εμβέλειας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ναι. Που θα γεμίσει το γήπεδο. Σίγουρα αυτό σου βγάζει ένα πολύ θετικό συνέστημα και προσμονάς. Δηλαδή εγώ για τώρα, όπως και άλλοι παίκτες, είμαι σίγουρος ότι περιμένουμε να ξεκινήσει η προετοιμασία, να κάνουμε τα πρώτα φιλικά, τα πρώτα μέσα με τα παιχνίδια, για να έρθει ο κόσμος εκεί να δούμε έμπρακτα πάλι να γεμίζει το γήπεδο. Και μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο, για να φανεί ότι έχει κόσμο, πρέπει να μαζέψει πάνω από 2.000. Θέλει κόσμο, ναι. Θέλει κόσμο. Το θετικό πιστεύω είναι ότι αγοράζοντας διαρκείας, και επειδή φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, έχουν ανέβει και άλλες ομάδες, όπως η ΑΕΚ που ανέβηκε από την Α2 και έχει κάνει ένα πολύ καλό σύνολο, όπως ο Παναθηναϊκός με τον Γιαννακόπουλο που κι αυτός προσπαθεί να κάνει μια διαχείριση των φρεών κτλ. Κλασικά ομάδες όπως είναι η Κηφισιά, Παμβοχαϊκός, Σύρος πολύ πιθανόν, ο Ηρακλής. Άρα φέτος ο κόσμος έχει να περιμένει πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οπότε αυτοί που σιγά σιγά αρχίζουν και αγαπάνε το βόλεϊ, οι παοξίδες που αγαπάνε το βόλεϊ σιγά σιγά αρχίζουν και βλέπουν 2 και 3 χρόνια, με το διαρκείας θα έρθουν σε πολύ περισσότερους αγώνες, το πιο πιθανό. Άρα θα φαίνεται μια πιο ωραία εικόνα και στους αγώνες οι οποίες δεν έχει αντίπαλο ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έμαθε το βόλεϊ, έτσι. Έμαθε να αγαπά το βόλεϊ, έμαθε να βλέπει το βόλεϊ. Το στοίχημα πλέον από εδώ και πέρα είναι να το δείχνει και με την παρουσία του στο γήπεδο, έτσι.
Εγώ μια υποθετική ερώτηση θέλω να σου κάνω, Νικήτα. Είμαστε τώρα 10 Ιουλίου, έτσι δεν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν. Αν του χρόνου τέτοια μέρα κάνουμε συζήτηση, θα είσαι ευχαριστημένος έχοντας πετύχει τι, και εσύ και ο ΠΑΟΚ? Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα τώρα με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ και με την προσπάθεια που έχει κάνει όλη η διοίκηση. Το πρωτάθλημα για το κύπελλο θεωρώ ότι είναι η στόχη και πρέπει να τους καταφέρουμε. Δεν έχει σημασία πώς. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να φτάσουμε στην κορυφή στην Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά την Ευρώπη, εντάξει, η κλήρωση δεν είναι η πιο ευνοϊκή από όλες με βάση ότι παίζουμε προγραμματικά και έχει πολύ χειρότερες ομάδες. Και αν περάσουμε την πρώτη ομάδα, την Ουγγρική, μετά παίζουμε με το ζευγάρι της Σταματάλα, αν δεν κάνω λάθος, της φιλανδικής ομάδας, μαζί με μια Τούρκη, που και οι δύο αυτές είναι δυνατές. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να προχωρήσουμε, αλλά ακόμα αν δεν στο Champions League, υπάρχει και το ΣΕΒ μετά, η δεύτερη διοργάνωση που θα παίξει η ομάδα σε αυτές που δεν προκρίνονται. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς με ποιους θα κληρωθούμε και τι θα κάνουμε, αλλά σίγουρα το να κάνουμε μια καλή πορεία και να δείξουμε τη δύναμη του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι τον Νικήτα που σε έχουμε και στη γραμμή κιόλας. Αν έχεις κάποια δική σου ερώτηση. Να κάνω και την κουβέντα ακόμα πιο ελαφριά. Για όσους δεν το θυμούνται, εγώ και ο Νικήτας Εφρεμίδης και ο αδερφός του Δημήτρης Εφρεμίδης έχουν πλούσια καριέρα στο ρήνο του βόλεϊ, με αρκετές ομάδες και τα δύο παιδιά. Δεν ξέρω βέβαια ο Νικήτας τώρα φέτος τι έγινε. Έκανε καμιά τρίπλα τον αδερφό του Δημήτρη και στο ΠΑΟΚ. Γιατί εμείς Δημήτρη Εφρεμίδη μάθαμε στα πρώτα δύο χρόνια που τότε μπήκε στη ζωή του ΠΑΟΚ το βόλεϊ. Με την εποχή Εφρεμίδη, Καλμαζίδη. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω ο Νικήτας έκανε καμιά τρίπλα τον αδερφό του και τον πρόλαβε φέτος στη στροφή. Όχι, δεν έγινε έτσι το πράγμα. Απλά εντάξει και εγώ και ο Δημήτρης αγωνιζόμαστε σαν ακραίοι. Απλά εγώ μπορώ να παίξω και σαν λίμπερο. Και αυτό το θέμα φέτος από ό,τι μου έδωσαν να καταλάβω τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό, το ότι μπορώ να αγωνιστώ σαν λίμπερο και σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί μπορώ να αγωνιστώ και σαν ακραίος. Επίσης τέτοιους παίχτες πήραν και άλλους στην ομάδα, όπως είναι ο Λαμπόμπο ο κεντρικός που είναι κεντρικός και διαγώνιος και ο Τζούριτς ακόμα μπορεί να παίξει διαγώνιος και κεντρικός, ακραίος ακόμα μπορεί να παίξει ο Τζούριτς. Έχει πολλούς τέτοιους παίχτες που μπορούν να καλύψουν κενά αναλόγως χτύπα ξύλο τραυματισμών ή οτιδήποτε τακτικής του προπονητή απέναντι σε αντίπαλους. Για τον Δημήτρη είχα ακούσει και εγώ για φέτος τι υπήρχε πιθανότητα να είναι, τελικά δεν ευδοκίμησε να είμαστε μαζί. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μου είχε μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, μου είχε πει τα καλύτερα λόγια. Τι σου είπα ακριβώς όταν του είπες ότι κλείνει προς τα εκεί, άρα ανεβαίνω Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ? Εντάξει, μου είπε ότι ξέρω ότι έχει παίξει παντού, λίγο πολύ, σε πολλές ομάδες εννοεί παντού. Έχουμε βγει από τον Ηρακλή εμείς, οπότε έχουμε ζήσει και μια ατμόσφαιρα, όχι τόσο μεγάλο γήπεδο βέβαια, στη Μίκρα με τον κόσμο του Ηρακλή που εντάξει ήταν και εκεί πολύ ζεστό. Καλές εποχές. Και μου λέει θα θυμηθείς αυτές τις εποχές ακόμα πιο έντονα γιατί μαζεύει πολύ περισσότερο κόσμο και είναι πολύ πιο ωραίο το θέαμα. Και εντάξει θυμάμαι και εγώ πως ήταν τότε στον Ηρακλή γιατί χρειάστηκε να παίξω αν και μικρός τότε πολλά παιχνίδια πάλι βασικός. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ανυπομονώ μετά από κάποια χρόνια που έχω κάνει σε ομάδες δυνατές μεν αλλά χωρίς οπαδούς, φιλάθλους δυνατούς όπως ήταν, έχω πάει πούμε, στη Σύρο, στον Παμβοχαϊκό, στην Κηφισιά. Εκεί το γήπεδο δεν γεμίζει τόσο πολύ, τόσο ασφυκτικά. Ενώ εδώ περιμένουμε άλλες καταστάσεις. Χάρηκα με αυτά που μου είπε και εντάξει, φυσικά έπαιξε το ρόλο του και αυτό. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω για αν έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Έχεις εσύ, Ελένη? Πες απλά το. Επειδή ο Νικήτας έχει γνώση του αθλήματος και ξέρει πολλά κιλά βόλεϊ και θέλω λίγο να μας βοηθήσει σε κάτι. Από τότε που έκλεισε το ρόστερ του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία η δικιά μου άποψη είναι ότι προσπαθούν λίγο να σπηλώσουν την όλη προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του κυρίου Κατσαρίγη και του κυρίου Τσαλόπουλου. Δηλαδή τι εννοώ, διαβάσαμε ακόμα ότι ο Τζούριτς ήρθε σακατεμένος στον ΠΑΟΚ. Διαβάσαμε ότι ο Φιλίπποφ δεν μπορεί με τη μέση και έχει πολλά θέματα. Εσύ όλα αυτά εδώ πέρα που λογικά και εσύ τα έχεις δει, πώς τα αντιμετωπίζεις όλα αυτά? Κοιτάξτε, ας όπως έχουν τα πράγματα. Όταν υπάρχει στην Ελλάδα, και αυτό ισχύει παντού, και ισχύει και στο βόλεϊ, όταν υπάρχει μια παράδοση σε κάτι, και κάποιος έχει μάθει να κερδίζει, και μετά μπαίνει κάποιος άλλος σφήνας αυτό, δημοσιογραφικά δεν είναι ωραίο. Άρα οι δημοσιογράφοι αυτοί οι οποίοι είναι αντιπαοξίδες, να τους πω, φιλοολυμπιακούς, να τους πω, όπως θέλετε πείτε τους, θα γράψουν ό,τι περνάει το χέρι τους, έτσι ώστε με ποιον τρόπο. Δεν μπορούν να μιλήσουν για αγωνιστικά καθαρά θέματα, γιατί οι απαντήσεις οι δικές μας είναι μέσα στο γήπεδο. Αλλά μπορούν να προσπαθήσουν να παίξουν με την ψυχολογία,
να παίξουν γενικότερα με την κοινή γνώμη. Και κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν. Ο Φιλίππος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται βασικό στην εθνική ομάδα. Πήρανε χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Τον έχει καλέσει τώρα να πάνε για την πρόκληση πανευρωπαϊκού. Θα είναι πάλι βασικός προσαδόρος της εθνικής Ελλάδος. Δεν τίθεται κανένα θέμα για κανένα πρόβλημά του. Ο Τζούριτς πάλι ξέρει που έχει έρθει και ξέρει πολύ καλά κι αυτός ότι τι παίχτης είναι. Αν δεν ήταν σε καλή κατάσταση ή αν δεν ήταν διαθέσιμος να παίξει, αποκλείται να ερχόταν σε ένα σύλλογο στον οποίο πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Είναι σίγουρο αυτό. Mm-hmm. Και οι δύο αυτοί παίχτες θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα. Το Τζούριτς είναι το μεγαλύτερο όνομα στην ομάδα. Ήμασταν συμπαίχτες και εθνικές ομάδες μαζί εφήβων και μετά στην Ανδρών τον είχα πάει κι εγώ. Εντάξει, ένα παιδί που πραγματικά ασκίζεται, δουλεύει πάρα πολύ και προσπαθεί να κάνει τα πάντα στο γήπεδο για να κερδίσει. Δηλαδή ανεξαρτήτως είχαμε παίξει μαζί και όντως το εθνική είχε ένα μικρό πρόβλημα πόνου στα γόνατα, αν θυμάμαι καλά. Και στην εφήβων θυμάμαι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είχε ζαλιστεί σε ένα παιχνίδι πιο πριν. Σφίγγει τα δόντια πάντα και μπαίνει μέσα μαχητής. Δεν τον έχω δει ποτέ να πει ότι δεν θα μπορώ να παίξω. Εκτός αν πραγματικά δεν γίνεται με τίποτα. Ναι. Δηλαδή ό,τι περνάει το χέρι το κάνει πάντα και όταν μπαίνει μέσα τα ξεχνάει όλα. Και πόσο ωραίο που θα ξανασμίξετε έτσι μετά από κάποια χρόνια. Με τους περισσότερους έχουμε παίξει συμπαίχτες είτε και με τον Ζένια τον Κόρτσιαν είτε στον Ηρακλή μαζί. Ήμασταν με τον Τάσο τον Γάτσι, παίξαμε μαζί. Με τους περισσότερους παίχτες έχουμε συνυπάρξει είτε σε εθνική ομάδα είτε σε σύλλογο. Είμαστε οι πιο πολύ γνώριμοι. Κάποιοι έχουμε πολύ καλές φιλίες και με κάποιους άλλους, εντάξει, όχι τόσο στενές, αλλά πάλι πολύ καλές σχέσεις. Θεωρώ ότι και η χημεία πάντα παίζει ρόλο στην ομάδα. Πιστεύω να έχουμε καλή χημεία στην ομάδα, γιατί μπορούμε να το έχουμε αυτό. Και μαζί με την σκληρή προπόνηση, θεωρώ ότι είναι εφικτή όλη η στόχη αυτή που έχουμε πει. Μάλιστα. Εδώ είμαστε για να σας παρακολουθούμε και βεβαίως να τα λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Υγεία να ευχηθούμε, που είναι το βασικό για εσάς τους αθλητές και τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, Γιάννη, εσύ σαφώς πιο κοντά στο τμήμα. Εμείς εδώ ραδιοφωνικά θα τα λέμε κατά καιρούς. Ευχαριστούμε. Τις προκρίσεις μαζί σου τις πήρα όμως, Ελένη. Τις προκρίσεις μαζί σου τις πήρα. Εγώ θα έρχομαι στα κομβικά παιχνίδια, Νικήτα, να ξέρεις. Αν υπάρχει θέμα σε κομβικό παιχνίδι, αν διακυβεύεται το οτιδήποτε, εκεί δίνω το παρόν σίγουρα. Οπότε, εκεί δίνεις το παρόν, ναι. Σίγουρα απλά... Ναι. Είναι ωραίο να υπάρχει, δεν θα λέω για σένα προσωπικά φυσικά, αλλά είναι ωραίο ο κόσμος να έρχεται να στηρίζει. Δεν το συζητώ. Σε πολλά παιχνίδια. Σε πολλά παιχνίδια και έτσι έχεις και καλύτερη γνώμη για τους παίχτες. Κοίταξε, έρχεται και σε ωραία επαφή με τον αθλητισμό. Δηλαδή σε τέτοια αυτό. Παιχνίδια, το να πάρεις τα παιδιά, να είσαι οικογενειακός στο γήπεδο, νομίζω ότι σου αφήνει μόνο ωραία πράγματα και θετικές αναμνήσεις όσο μεγαλώνεις. Τμήματα όπως το βόλεϊ, το handball που μπορείς οικογενειακός είναι πιο εύκολο συγκριτικά με το ποδόσφαιρο να βρεθείς στο γήπεδο μαζί με τα παιδιά σου και το καθεξής. Αλήθεια είναι αυτό. Και ένα πράγμα να προσθέσω τώρα στο τέλος, ότι ένας από τους λόγους που παίζω βόλεϊ και εγώ και ο αδερφός μου είναι γιατί μικρή βλέπαμε τηλεόραση, υπήρχε στην ΕΡΤ, υπήρχε η εθνική ομάδα, έπαιζε Ολυμπιακούς αγώνες, βλέπαμε, μας άρεσε. Αποφασίσαμε να γραφτούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι για τους ακροατές είναι καλό. Στους γονείς που έχουν μικρά παιδιά να τους δείχνουν. Επαφή, και ναι. Δεν μιλάω μόνο για το βόλεϊ, για όλα τα αθλήματα, αλλά για το βόλεϊ ένα παραπάνω, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δύσκολο. Μερικές φορές κάποιοι που δεν το έχουν παίξει και το βλέπουν μόνο φαίνεται πολύ εύκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από κάποια άλλα αθλήματα. Στην πράξη να γίνεις πραγματικά μεγάλος παίχτης είναι πολύ πιο δύσκολο. Είναι αντιδράσεις millisecond, είναι μεγάλες οι ταχύτητες σε πολύ λίγα μέτρα. Δεν έχεις την ευκαιρία να περιμένεις με την μπάλα, είτε όπως ας πούμε, στο μπάσκετ να την κρατήσεις, να σκεφτείς, είτε όπως και στο ποδόσφαιρο να οργανώσεις άλλο είδους τακτική. Είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα, αλλά πολύ ωραίο, το οποίο γυμνάζει και το μυαλό και το σώμα. Και πραγματικά όσοι γονείς θέλουν να τα παιδιά τους ακολουθήσουν ένα δρόμο, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και πριν σε αποδεσμεύσουμε, είσαι σε περίοδο διακοπών. Διακοπών δεν είμαι. Είμαι σε μια έτσι, μεταβατική περίοδο, να την πω, στην οποία ναι, μεν ξεκουράζομαι, αλλά θα έχω να παίζω beach volley. Θα ξεκινήσω και κάποια βάρη στο γυμναστήριο για να είμαι πιο έτοιμο, να είναι πιο έτοιμο το σώμα μου. Οι διακοπές μου είναι τον Αύγουστο, το πρώτο δεκαήμερο, 15ήμερο. Ωραία. Να σου ευχηθούμε καλή ξεκούραση Νικήτα, και καλή... Καλά.
επιστροφή. Χάρηκα που με καλέσατε. Να είσαι καλά. Και εμείς χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Καλή συνέχεια. Και έρχομαι και σας ρωτάω, παιδιά εδώ, Γιάννη και Νίκο, είναι πιο δύσκολο το beach volley αυτό? Το έχω απορία, δεν ξέρω. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Α, λένε το beach volley με επαγγελματία αθλητή, να ξέρει. Δηλαδή είσαι καλύτερο στο beach volley από ό,τι στο κανονικό. Ναι, είναι ζόρι το beach volley γιατί δεν είσαι σταθερά. Το πόδι θέλει πολύ μεγαλύτερη δύναμη γιατί δεν πατά κάπου σταθερά. Και είναι πίκρα. Και επειδή είμαστε εμείς κοντοί, Νίκο, παίζουμε μόνο πασαδόρι. Έχεις δίκιο, φίλε. Να σου πω λίγο κάτι. Και εμένα ένας φίλος μου λίγο κοντούλης, όταν ήμασταν πιο μικροί, βέβαια, γιατί τώρα δεν την παλεύουμε. Στο beach volley ήταν πολύ δυνατός. Εντάξει. Ποιο όνομα δεν έχει, το ξέρουμε. Φίλε, το, όχι, δεν τον ξέρεις, αυτό σου λέω. Πιο μικροί είμαστε. Κατασκήνωση πηγαίναμε, για να σου καταλάβεις. Άιντε, λοιπόν, ωραία μας τα είπε, Τζόνι μου, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, καλή για να πάμε και σε διάλειμμα. Θα τα λέμε, θα τα λέμε λοιπόν. Αυτά και από το Γιάννη Παρασκευαίδη, έτσι ακριβώς. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω, φύγαμε διάλειμμα, επιστρέφουμε τελευταίο μισάωρο. Να πούμε ότι τα παιδιά που ήταν εγκλωβισμένα στο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη και ο προπονητής τους είναι όλοι σόοι και αυλαβείς. Ωραία, βγήκανε, τους απεγκλώβησαν και τα 12 παιδιά, 12 ήταν Χριστό. 12 παιδιά και ο προπονητής απεγκλωβίστηκαν μετά από 11 ημέρες νομίζω που ήταν μέσα. Χθες βγήκαν 4 παιδάκια, σήμερα βγάλαν τα άλλα 8 και τον προπονητή και είναι όλοι καλά. Τέλος καλό, όλα καλά για αυτούς. Και ο Τζιάννη Ιφαντίνο λοιπόν. Και όχι μόνο τους είναι καλά. Στο τελικό του Μουντιάλ, όποιος μπορεί να πάει. Όποιος βρίσκεται σε ψυχική κατάσταση τέτοια που του επιτρέπει να βρεθεί στο τελικό του Μουντιάλ, μπορεί να βρεθεί στο τελικό του Μουντιάλ κανονικότατα μετά από πρόσκληση του Ιμφαντίνο. Έτσι. Λοιπόν, έφυγε ο Κάμπος έτσι από τον ΠΑΟΚ, συνεχίζει στην Αλάνιασπορ, αλλά σίγουρα έτσι, έφυγε με πολύ καλές και δυνατές αναμνήσεις. Και αν δεν με πιστεύεις Νίκο, και αν δεν με πιστεύετε... Mm-hmm. Είναι... Για εκείνους που δεν έχουν εικόνα, ναι, είναι ο Κάμπος που τραγουδάει, έτσι. Οι άλλοι που το ξέρουν όλοι, ρε. Καταρχάς είναι, για να δώσουμε έτσι η σκηνικό, είναι στο δείπνο της ομάδας, έτσι στην Αλάνιασπορ. Είναι όλοι μαζεμένοι οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας. Ο Κάμπος είναι όρθιος. Mm-hmm. Κρατάει κάτι στα χέρια του, σαν μικρόφωνο να το πω εγώ. Το θέσω έτσι σαν μικρόφωνο. Ναι. Και τραγουδάει «Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα». Και άντε, ο Κάμπος πες το τραγουδάει, γιατί τον είδαμε και στα μπουζούκια μετά την κατάκτηση του κυπέλου στη Φιέστα μαζί με τον Σάχοφ που πήραν το μικρόφωνο και το ήξεραν το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι, και το χόρεψαν. Οι άλλοι μου λες που το ξέρουν, που ακούγεται από κάτω όλοι. Και το ξέρουν όλοι το ξημερώματα. Τόσο επιτυχία έχει γίνει στην Τουρκία. Εννοείται το βίντεο ανέβασε ο Τζαβέλας, έτσι. Κοίτα, έχουν τζαβέλα εκεί πέρα. Α, νομίζω Τζαβέλας είχε φύγει, sorry. Όχι, έχουν τζαβέλα, έχουν μανιάτι εκεί πέρα. Μας λέτε ότι τα άμαθα αυτά εδώ. Όταν τα τραγουδούσε εδώ δεν μας τα λέγατε. Αυτό λέμε ότι είστε... Καλά και για το Σάχοφ δεν τα έχουμε τώρα πει. Τώρα που πήγε στην Τουρκία μάθατε ότι τραγουδάει ο Κάμπος στα μπουζούκια. Καλά και για το Σάχοφ δεν τον έχουμε... Από την πρώτη κατάκτηση του κυπέλου στα μπουζούκια είδαμε έναν άλλο Σάχοφ. Άρα τα ήξερε. Φυσικά και τα ήξερε. Ολοκτός είναι δηλαδή. Εδώ τα ξέρει και ο Πρίγιοβιτς. Ακούει Παντελίδη στο αυτοκίνητο. Ο Πρίγιοβιτς φυσικά και τα ξέρει. Λόγος καταγωγής, γιατί στη Σερβία ακούνε πολλά. Κάτι ξέρει ο Χρήστος που το λέει. Κάτι όχι, ξέρει που δεν το λέει. Όχι, Χρήσανθε, όχι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Η πόλη είναι μικρή, μαθαίνει. Σε ποια βασιλική νταντά έχει πάει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν υιοθετούμε. Ναι, και δεν υιοθετούμε, όχι σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, εδώ το γιο του Τολμπά που πήγε με κίτρινη μπλούζα στην Τούμπα τον είδες. Τον Ομάρ. Με κίτρινη μπλούζα, ναι, γιατί... Τονίζεται το κίτρινη μπλούζα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού είναι το θέμα. Πήγε στα αποδυτήρια, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο άνθρωπος. Πολύ καλά έκανε. Ο γιος του Μαγντή Τολμπά, βεβαίως, ο Μαρ, παντρεύτηκε με την εκλεκτή της καρδιάς του και αποφάσισε να κάνουν γαμήλιο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και ήρθε με κίτρινη μπλούζα. Και πού είναι το πρόβλημα σε αυτό, δεν έχω καταλάβει. Γιατί έχει ποινικοποιηθεί η κίτρινη μπλούζα. Λοιπόν, FM κενό τα μηνύματά σας, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή φαντάζω περίεργη στα μάτια του Νίκου Μοσχοβίτη. Μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να συνδυάζεται με κάτι. Έχει μια ωραία κίτρινη μπλούζα, του αρέσει ο ανθρώπου και τη φοράει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα αποδυτήρια με κίτρινη μπλούζα. Ναι, ρε παιδιά, γιατί τι να κάνουμε, αυτή φορούσε. Δεν θυμάσαι την ατάκα στον Ζλάταν. Όχι. Εμείς δεν βάζουμε μουστάρδα, πώς βγήκε αυτό. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα κλισέ. Λοιπόν, φίλε Γιώργο, πίσω... που με ρωτά τι όλοι ρε, λένε Τζαβέλα Μανιά τη Βηγιαφάνη. Δεν είναι αρκετή αυτή. Ναι, έχουμε ολόκληρη... Δεν είναι αρκετή αυτή έτσι για παρικία δυνατή που θα ακούει Κωνσταντίνο Αργυρό στη Διαπασόν. Σωστά. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι ανακοινώθηκε ο Παπαπέτρου, έτσι.
Μία που βγήκε το διαζύγιο με τον Ολυμπιακό, η ανακοίνωση αποχώρησής του, και μία που τον ανακοίνωσαν οι Πράσινοι. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ιωάννη Παπαπέτρου για τα επόμενα 3 χρόνια. Τόσο πολύ τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. 250 για 3 χρόνια καλά είναι. Καλά δεν είναι. 250. 2 εκατομμύρια λέμε πάντα, έτσι. Ένας να βρεθεί να μας κάνει ένα τριετές, Νίκο. Ένα τριετές συμβόλαιο. 250 τώρα για τον Ιωάννη τον Παπαπέτρου, παιδιά. Δεν μπορείς καθόλου. Δεν μπορείς. Σου θυμίζω ότι ανήκεις στην οικογένεια. Η πλάκα είναι ότι και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν είναι 2.250, έβαινε κάπου εκεί κοντά. Πάνω από 2. Και συγγνώμη, τα χάλασαν για χιλιαρικά. Δηλαδή πέρασε με 2.250, του έκαναν πάνω από 2 πρόταση. Εγώ δεν το βάζω με στραγγίδα ότι είναι τόσα, αλλά για τόσα έμαθα και εγώ πάνω κάτω. 2,3. Ναι. Ωραία, 2,3. Και ο Ολυμπιακός ήταν 2,1. Αλήθεια, λες. έτσι έμαθα. Αλήθεια, λες. Για 3 χρόνια, ναι. Ναι. Εντάξει, δεν ήθελα να μείνει προφανώς. Ξέρω. Εντάξει. Δεν ήθελα να μείνει. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Δεν πρόκειται για τον ίδιο μπασκετμπολίστα, έτσι, τον ίδιο καλαθοσφαιριστή που πέρσι ο DPG είχε βγάλει τα μηνύματα με τον ατζέντη του Φόρτ. Όχι, ρε, ο Μάντζαρ ήταν εκείνος. Ο Μάντζαρ ήταν εκείνος, ναι. Συγγνώμη. Ο Μάντζαρ ήταν. Ο Μάντζαρ. Εκεί που... πέρσι ο Ολυμπιακός έφαγε και νομίζω γι' αυτό θα την προχώρησε την υπόθεση του Παπαπέτρου. Γιατί όντως είχε συμφωνήσει ο Μάντζαρ με τον Παναθηναϊκό. Και ο Ολυμπιακός, για να μην τον αφήσει να πάει στο Παναθηναϊκό, ανέβασε πάρα πολλά τα χρήματα. Και τώρα θέλει να του κατεβάσει το συμβόλαιο. Γιατί του έδωσε ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο το χρόνο το Μάντζαρη. Και τώρα θέλει να του κάνει να του μειώσει το συμβόλαιο. Γιατί σου λέει, δεν είσαι για τόσα. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, διαβάζουμε και μια τελευταία είδηση ότι αποχωρεί, όπως όλα δείχνουν, ο Κώστας Φραντζέσκος από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ήθελε ο Νίκος Νταμπίζας να τον υποβιβάσει, του πρότεινε έτσι υποβιβασμό εντός εισαγωγικών από την K20 στην K17. Κάτι το οποίο δεν άρεσε βεβαίως στον Κώστα Φραντζέσκο, ήταν ο τεχνικός της K20 μέχρι πρότινος και όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο πλευρές είναι προς διαζύγιο. Ο Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος θυμίζω, γιατί όλα έχουν την αξία τους, γι' αυτό τα αναφέρω και τα δένω, είχε πει προημερών ότι θα ήθελα να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ. Είναι τώρα μην ήθελε. Λοιπόν, φίλε μου 203. Καταρχάς έστειλες 5 μηνύματα, οπότε δεν μπορώ να τα αφήσω αδιάβαστα, δεν είναι. 5 μηνύματα έδωσε η Ελένη που είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν. Τον Γκιονάκη στο ρόλο του Πιναλέου που έβλεπε έξω από τη βιτρίνα Παστίσιο και Ροξ. Ροξ μπιφ. Δεν υπάρχει στο Ροξ μπιφ, υπάρχει Ροξ μπιφ. Ωραία. Παρένθεση. Παίκτες 150.000 και άνω. Και τελικά χόρτωνε με κουλούρι, παίκτες 80.000 και κάτω. Θυμίζει άλλη μια εξηγιατική χρονιά ή ΚΑΕ ΠΑΟΚ μεταγραφές. Φυσικά και κριτική ούτε λόγο. Εντάξει, αν είναι το δεύτερο κι εμείς. Είπα να πάρω και φέτος διαρκεία στο μπάσκετ, αλλά μετά το όνειρο του ΠΑΠ για πιθανή επιστροφή του δισκοφόλου του Κρουμπάλη, αποφάσισα να πάρω στο στίβο. Γνήσια πράγματα. Φίλε μου 203. Καταρχάς, γιατί να πούμε δισκοβόλο το Κρουμπάλι. Το παιδί αυτά ήξερε να κάνει και πριν έρθει στον ΠΑΟΚ και αυτά που ήρθε και έκανε στον ΠΑΟΚ, γι' αυτά πληρωνόταν. Ωραία. Έπαιρνε ένα μεγάλο συμβόλαιο σε σχέση με αυτά που μπορούσε να κάνει. Το κατά πόσο ήταν χρήσιμος, εγώ νομίζω ότι ήταν αρκετά χρήσιμος. Το ότι δεν ήταν για να παίρνει αυτά τα χρήματα που είχε συμφωνήσει πέρσι, συμφωνώ για τον Κρουμπάλι. Τώρα, μάλλον από εκεί που ενημερώνεσαι, θεωρείς ότι ο Κρουμπάλι θα επιστρέψει δεδομένα. Εμείς χθες εδώ πέρα, εγώ χθες εδώ πέρα έλεγα το πώς έχει η κατάσταση το καλοκαίρι για τις ομάδες όλες πλην των δύο. Πλην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Εξηγούσα λοιπόν ότι με τον τρόπο που λειτουργούν οι περισσότερες ομάδες, βλέπουν και κάνουν. Τη δεδομένη χρονική στιγμή λοιπόν, δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά ότι ο Κρουμπάλι θα είναι στον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Δεν μπορείς να το βάλεις ότι δεν θα είναι κιόλας. Έχεις το θεωρείς δεδομένο. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν από εκεί που ενημερώνεσαι θεωρείς κάτι τέτοιο παραπάνω. Παίρνει τέτοια ενημέρωση. Ωραία. Το ότι γενικά όλες αυτές οι ομάδες, το ξαναλέω, όλες πλην των δύο. Πλην Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός θέλει τον Παπαπέτρου και του δίνει 2.300 για 3 χρόνια και τον παίρνει. 2.300.000 ευρώ για 3 χρόνια. Ή τον Ολυμπιακό που επίσης μπορεί να κινηθεί έτσι, ακόμα και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας. Βάζω τις τρεις ομάδες που πέρσι πρωταγωνίστησαν κάτω από τους δύο. Ωραία. Λειτουργούν έτσι. Βλέπουν και κάνουν. Έχουν κάποιες επιλογές. Κάποιες επιλογές που μπορεί δεδομένη χρονική στιγμή να μην είναι στα λεφτά που θέλουν. Περιμένουν. Αν δεν τους κάτσει αυτή η επιλογή, πάνε σε άλλη επιλογή. Ο καθένας με τα χρήματα που μπορεί να δώσει. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στα λεφτά που ήταν και πέρσι. 7,5 κάπου εκεί. Κατοστάρικα. Χιλιάδων ευρώ.
Εκεί μπορεί να κινηθεί. Δεν μπορεί να πάει στο 1,5 εκατομμύριο, δεν μπορεί να πάει στα 2 εκατομμύρια. Μπορεί να κινηθεί εκεί. Όταν λοιπόν κινείται κάθε χρόνο έτσι, και το ξέρουμε γιατί αυτό είναι πραγματικότητα, φίλε μου 203. Είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι μπορεί να κινηθεί. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Μπορεί να πάει μέχρι εκεί. Οι επιλογές που θα κάνει προφανώς, και δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει 7-8 επιλογές κάθε καλοκαίρι και να σου βγαίνουν όλες. Αν σου βγουν οι μισές, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γι' αυτό βλέπουμε για κάθε χρόνο πολύ συχνά όλες πάλι αυτές οι ομάδες να κάνουν αλλαγές μέσα στη σεζόν. Γιατί με τα χρήματα που δίνουν, είναι πολύ δύσκολο να βάλει στο χέρι στη φωτιά ότι αυτόν τον πήρα και θα μου βγει. Ο ΠΑΟΚ φέτος θα δώσει 2 συμβόλαια με τριψήφιο αριθμό. Με 5 μηδενικά. Όχι. Όχι 5 μηδενικά, ρε. Ελένη, τι είπα. Με 5 μηδενικά είπες. 5 μηδενικά. Καλά και, το είπα. Και νομίζω. Όχι, καλά το είπα. Καλά το είπες. Ναι, εντάξει. Δεν ξανήγεσαι. Με 100, 110. Άντε να πάει 120, λέω εγώ. Για κάποια περίπτωση, αν μπορεί. 120 είναι 4 μηδενικά. 4 μηδενικά δεν είναι. 4. Σύλλε 5 μηδενικά όμως. Όχι, 5 μηδενικά είναι. 5 μηδενικά δεν μπορεί να δώσει. Κάπως έτσι ανοίγει το budget, κατάλαβες. Ναι, έχεις δίκιο. Δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό προσπαθώ να εξηγήσω το πώς έχει η κατάσταση, φίλου μου 203. Ωραία. Το αν θα μείνει ο Κουρμπάλη, εμένα μου φαίνεται να έχει πολύ λίγες πιθανότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν ο ΠΑΟ κάποια στιγμή αργότερα, τον Αύγουστο, ψάχνει ψηλό ακόμα, δεν έχει βρει και μπορεί ο Κουρμπάλη να είναι ελεύθερος και να είναι σε πολύ λιγότερα χρήματα από όταν ήταν πέρσι, μπορεί να ξαναζητηθεί το θέμα του. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι θα τον πάρει ξανά του χρόνου, και εγώ ξαναλέω ότι ο Κουρμπάλη ήταν ένας παίκτης πολύ χρήσιμος πέρσι στην ομάδα. Πάρα πολύ χρήσιμος με αυτά που έκανε. Αλλά δεν ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να έχει ένα συμβόλαιο 90-100 χιλιάρικα. Δεν ήταν τα λεφτά του γι' αυτό. Έτσι, ήταν για λιγότερα. Λοιπόν, φτάσαμε τρεις. Με τα πολλά Ελένη Μπούντου. Τα είπαμε όλα. Θεωρώ πως ναι. Τα είπαμε, τα συνοψίσαμε όλα. Πολύ για ωραία. ΠΑΟΚ. Φιλικό, πότε έχεις ξανά την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Με τη Γάνδη. Την Πέμπτη, βεβαίως. Την κανονική, στις, όχι την. 7 η ώρα. Υπέροχα, θα περάσουμε. Πολύ ωραία. Στις 7 και μετά Κυριακή. Έχεις... Κυριακή. Σήμερα έχω Μουντιάλ. Σήμερα και αύριο έχω Μουντιάλ. Είπαμε, το πρόγραμμα βγαίνει έτσι ώστε να μην υπάρχει μέρα χωρίς ποδόσφαιρο. Πολύ βολική είστε, αν δεν έχεις Μουντιάλ, έχεις ΠΑΟΚ. Αν δεν έχεις ΠΑΟΚ, έχεις Μουντιάλ. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού ξανά αύριο εδώ στις 12. Είπαμε, συνεχίζουμε αυτές τις μέρες με διευρυμένο ωράριο. Πάμε μέχρι και τις 3. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή στο πέναλτι. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Καλό απόγευμα σε ό,τι και να κάνετε. Και εμείς ξανά τα λέμε αύριο στις 12.